κατόπιν αίτηση στον αντιπροσώπο της εταιρείας του Αιωλικού Πάρκου Άνδρου Μαραθιά ΑΕ, που ζήτησαν συνάντηση με την Επιτροπή Αγώνα. Θεωρήσαμε σωστό να γίνει συνάντηση ανοιχτή για να ακουστούν και απόψεις του κόσμου που τους αφορά και άμεσα. Η κουβέντα για να έχει μια ωραία ροή. Θα ξεκινήσουν να μιλήσουν πρώτα οι καλεσμένοι. Θα πει την άποψή της η Επιτροπή και μετά μπορείτε να πείτε ή να κάνετε ερωτήσεις ή να θέσετε απόψη. Λέγομαι Κωνσταντίνος Φιλιππίδης. Είμαι πρόεδρος και κύριος μέτοχος της εταιρείας του έργου. Πολύ σύντομα θα πω ότι ασχολούμαι με ανεμογέννητες από το 1984. Θεωρώ ότι από εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε κανένας άλλος. Ήταν η ΔΕΗ και εγώ όταν ξεκίνησα αυτό το ενδιαφέρον. Το 1985 το πρώτο μου ενδιαφέρον ήταν το Καλυβάρι. Γενικότερα, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί τότε δεν είχαμε στοιχεία, δεν ξέραμε πώς είναι ο αιωλικός χάρτης της Ελλάδος, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα, πέραν από τη ΔΕΗ, η οποία μετρούσε από το 1983, γιατί είχε ήδη εγκαταστήσει τρεις μικρές ανεμογεννήτριες της ΕΜΑΕΝ στην Κύθνο. Ήταν το πρώτο αιωλικό πάρκο και από τα πρώτες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Έτσι και προχωρήσαμε χέρι-χέρι με τη ΔΕΗ τότε, γιατί ήταν η μόνη οντότητα η οποία ασχολείται. Και τότε δεν υπήρχε καν νομοθεσία για την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων. Έχω συμμετάσχει περίπου στις περισσότερες εγκαταστάσεις ανά τη χώρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, από τα πρώτα μου χρόνια, σαν μελετητής, προσπαθούσα να περάσω αυτή τη σκέψη, αυτό το όνειρο, που να βάλουμε ανεμογεννήτριες, γιατί το θεώρησα σαν μηχανικός κιόλας μια εξαιρετική τεχνολογία για μια λύση στο ενεργειακό πρόβλημα της χώρας και γενικότερα του κόσμου. Αυτό εξελίχθηκε σε δουλειά, αντιπροσώπευσα, ανέπτυξα αιωλικά πάρκα, τα εγκαθιστούσαν άλλοι μεγαλύτεροι, οι οποίοι είχαν στη συνέχεια τη δυνατότητα νομοθετικά να υλοποιήσουν αιωλικά πάρκα για αμυγός παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Να πω ότι τα πρώτα χρόνια, 85 με 2000 περίπου, η ηλεκτροπαραγωγή δεν επιτρεπόταν για πώληση αιωλικής ενέργειας στο κεντρικό σύστημα, αλλά για ιδιοκατανάλωση. Αυτό έκανε όλα τα πρώτα χρόνια να προσπαθούμε να συνεργαστούμε με δήμους, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που είχαν καταναλώσεις και στη συνέχεια κάποιες άλλες δημόσιες επιχειρήσεις ή και ιδιωτικές οι οποίες είχαν καταναλώσεις στα ελληνικά νησιά. Γιατί θεωρούσαμε ότι η πηγή του αέρα είναι τα νησιά. Και δεδομένου ότι η φύση χωροθετεί, ασχολιόμουν με την νησιωτική Ελλάδα. Βάλαμε εκείνη την πρώτη περίοδο μέχρι το 1994 περίπου καμιά δεκαριά μικρές ανεμογεννήτριες που σε δημοτικές επιχειρήσεις και σε σταθμούς ασύρματος του ΟΤΕ πάνω στα βουνά. Έχει στη Σύρο, έχει στη Ρόδο, έχει στη Τζιά. Τότε στη Τζιά το 1989 συνάντησα και την άλλη συνάδελφη οντότητα που λέγεται Γιάννη Στέφας και είναι οι τρεις ανεμογεννήτριες που γνωρίζετε στην Τίνο. Εγκαθιστούσα μια πρώτη μικρή ανεμογεννήτρια, 100 κιλοβάτ τότε, και κάποιος κύριος ερχόταν με το μηχανάκι του κάθε πρωί να παρακολουθήσει θαμπωμένος από την ομορφιά του θέματος πώς εγκαθιστούσαμε μια ανεμογεννήτρια. Αυτό το παιδί, το οποίο ήταν τεχνίτης του ΟΤΕ, έβαλε μία ανεμογεννήτρια, τη βάλαμε μαζί στην Τίνο το 2000, περίπου 2002, και τώρα προσπαθεί να βάλει τις άλλες τρεις που από τότε είχε ονειρευτεί και έχει ξεκινήσει την αδειοδότηση παράλληλα με τη δικιά μας. Στη συνέχεια, όπως ξέρετε, η νομοθεσία άλλαξε. Η παγκόσμια κατάσταση και κατεύθυνση για την ενεργειακή παραγωγή πλησίασε πάρα πολύ την παραγωγή από ΑΠΕ. Ξέρετε ότι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή οι στόχοι και ειδικότερα οι ευρωπαϊκοί είναι για να έχουμε γύρω στο 2050 διεισδύσεις στα δίκτυα πάνω από 50%.
το οποίο είναι απόλυτα πλέον εφικτό σε σχέση με το παρελθόν και δεν θεωρώ αδύνατον, γιατί όπως ξέρετε, όσο παραπάνω εγκαταστάσεις γίνονται, τόσο πιο εύκολα, πιο γρήγορα πέφτει η τιμή τους, τόσο πιο γρήγορα εξελίσσονται τα συστήματα και μπορούν να καλύψουν αυτές τις αυξημένες διεισδύσεις στα συστήματα, γιατί όπως όλοι λέτε και ακούω, τα συστήματα ΑΠΕ δεν είναι πάντα διαθέσιμα. Και έχετε απόλυτο δίκαιο ότι δεν είναι πάντα διαθέσιμα, είναι ένα μικρό τους μειονέκτημα, αλλά αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει ήδη υπερκαλυφθεί. Βλέπουμε ότι η Δανία, αν διαβάσετε, ήδη το 2030 θέλει να φτάσει το 70% σε αιωλική ενέργεια. Προσωπικά έχω βρεθεί σε πειραματική δοκιμή συνεργασίας φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας στην Κύθνο, όπου φτάσαμε να μηδενίσουμε και να κλείσουμε τη διζελογεννήτρια του νησιού. Δούλεψε το όλο σύστημα κάποιες ώρες χωρίς καμία υποστήριξη από τον πετρελαϊκό σταθμό που είχε εκείνη τη στιγμή. Αυτά είναι μια μικρή εισαγωγή το τι έχω κάνει, με τι έχω ασχοληθεί και μέσα σε όλα αυτά ένα από τα αιωλικά πάρκα που ξεκινήσαμε να διοδοτήσουμε το 2000 είναι αυτό το μικρό πάρκο στη Μαρατιά. Σαν εταιρεία, πολύ σύντομα, παραμείναμε μια μικρή εταιρεία. Στοχεύσαμε επίσης εξ αρχής σε μικρά αιωλικά πάρκα. Νομίζω ότι περιοριστήκαμε σε αιωλικά πάρκα τα οποία δεν είχαν περιβαλλοντικά προβλήματα, δεν δημιουργούσαν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και με όλη τη γνώση την οποία είχαμε αποκτήσει σιγά σιγά ως μελετητές και πάντοτε με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, αναπτύξαμε και αυτό το μικρό αιωλικό πάρκο. Το γιατί καθυστέρησε για λόγους ηλεκτρικών δικτύων, γιατί η σύνδεσή του περίμενε τη διασύνδεση της υπηρετικής Ελλάδας με την νότιο Εύβοια, ώστε να μπορέσει να πάρει την ισχύ, την πρόσθετη ισχύ που δεν υπήρχε ειδικά στην νότιο Εύβοια, και συνέχισε, όπως ξέρετε, με την υποβρύχια διασύνδεσή του, συνέδεσε την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο, οι οποίες στη συνέχεια θα συνδεθούν και έχουν συνδεθεί ακτινικά με τη Σύρο. Αυτό ολοκληρώθηκε το 2015 και έκτοτε προχωρήσαν ή ολοκληρώθηκαν οι αδειοδοτήσεις που είχαν σταματήσει, γιατί ενώ είχαν ολοκληρωθεί, περιμέναμε το καλώδιο. Γίνανε μικρές αλλαγές τεχνολογικές, εμείς παραμείναμε στα ίδια τα μεγέθη, μικρύναμε το αιωλικό μας πάρκο, γιατί ήταν 4,5 μεγαβάτ, είχε γίνει 2,7. Δεν υπήρχαν, ή μάλλον αναγκαστήκαμε κιόλας να αλλάξουμε τον εξοπλισμό, γιατί δεν υπάρχουν πλέον εξοπλισμοί του μεγέθους αυτού. Είναι μάλλον η μοναδική εταιρεία που η οποία το έχει. Έχει τόσο μικρές ανεμογεννήτριες, για να μην θίξουμε την αρχική μας, τον αρχικό μας σχεδιασμό και όλο το σκεπτικό γύρω από την κατασκευή αυτού του έργου. Σήμερα, τελείως ξαφνικά, χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει κάποια μερίδα κόσμου που είναι αρνητική σε αυτό το έργο. Όταν 20 χρόνια κράτος, τοπικές αυτοδιοικήσεις, τοπική κοινωνία δεν είχαν εκφράσει και εκφέρει ποτέ καμία αντίρρηση. Και θέλω να ελπίζω ότι ούτε και τώρα η τοπική τουλάχιστον κοινωνία έχει εκφράσει κάποια αντίρρηση. Νομίζω ότι σαν εισαγωγή ήδη μπήκα πάρα πολύ βαθιά. Να περάσω το λόγο στον κύριο Λαδακάκο, που είναι συνεργάτης και συνεταίρος μου τα τελευταία 25 χρόνια. Ονομάζομαι Λαδακάκος Παναγιώτης, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Είμαι μαζί με τον κύριο Φιλιππίδη ένας από τους συμμετόχους της εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ, η οποία είναι μέτοχος στην εταιρεία που κάνει το αιωλικό πάρκο στη Μαρατιά.
εκτός από το επαγγελματικό μου και την επιχειρηματική μου δραστηριότητα, θέλω να σας πω ότι είμαι επίσης και πρόεδρος της... Ναι, είμαι και πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας, της ΕΛΕΤΑΕΝ, αν τη γνωρίζετε κάποιοι από εσάς. Σήμερα εδώ πέρα δεν έχω έρθει να μιλήσω γενικά για την αιωλική ενέργεια και σαν πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ, έχω έρθει να μιλήσω για το αιωλικό πάρκο το συγκεκριμένο που συζητάμε. Παρ' όλα αυτά, στην πορεία της συζήτησης θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια γενική συζήτηση περί αιωλικής ενέργειας και τα θέματα που άπτονται με το επιστημονικό αντικείμενό της, εάν και εφόσον αυτό σας ενδιαφέρει. Να πω δύο παραπάνω λόγια ενημερωτικά για τις τρεις ανεμογεννήτριες που είναι να βάλουμε στην περιοχή της Μαραθιάς. Πού βρίσκεται το έργο? Το έργο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού, είναι περίπου 2 χιλιόμετρα έξω από το Καλυβάρι. Είναι σε ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχουν κοντινά κατοικίες, δεν υπάρχουν ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή και είμαστε σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες όλα αυτά τα 20 χρόνια που κρατάει η αδειοδότηση. Θέλω να το κρατήσετε αυτό το πράγμα. Ξεκινήσαμε το 2000 ακριβώς και έχουμε φτάσει 2020 για να φτάσουμε στο σημείο στο οποίο θα σας πω τώρα. Στην περιοχή τους τελευταίους 8 με 10 μήνες γίνεται η κατασκευή του έργου. Θα έλεγα με πολύ ήπιους ρυθμούς και χωρίς να ενοχληθεί καθόλου η γύρω περιοχή, έχουν πέσει βάσει στα θεμέλια των τριών ανεμογεννητριών. Ολοκληρώνεται τώρα η καλωδίωση η οποία θα συνδέσει το έργο με το δίκτυο λίγα χιλιόμετρα παρακάτω της ΔΕΗ. Η καλωδίωση είναι όλη υπόγεια, δεν υπάρχει καθόλου ένα αέριο καλώδιο και αυτό το οποίο αναμένεται να έρθουν είναι τρεις ανεμογεννήτριες, όπως είπε ο κύριος Φιλιππίδης, οι οποίες είναι συγκριτικά με το που βρίσκεται η τεχνολογία σήμερα οι μικρότερες δυνατού μεγέθους μηχανές. Μιλάμε για ανεμογεννήτρια ισχύως 900 κιλοβάτι καθεμία. Το ύψος του πυλώνα είναι της τάξης των 50 μέτρων και τα πτερύγια τους είναι 22 μέτρα το καθένα. Αυτές είναι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των μηχανών. Έτσι. Το έργο έχει πάρει δάνειο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, πέραν του μετοχικού σχήματος δηλαδή. Έχουν πληρωθεί οι μηχανές και οι μηχανές αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Λαύριο και περιμένουν να έρθουν εδώ πέρα και να αναγερθούν. Η ανέγερση είναι μια διαδικασία η οποία δεν θα κρατήσει πάνω από 10-12 μέρες, εάν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Αυτά έτσι λίγο σαν στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με το έργο. Θα έλεγα ότι ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι σχεδιάσαμε αυτό ένα τέτοιο έργο στην περιοχή της Άνδρου. Πράγματι στην πορεία είναι αλήθεια ότι ήρθανε αρκετοί άλλοι για να σχεδιάσουν και αυτοί οι αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Δεν έχουμε και εμείς πλήρη εικόνα του τι ακριβώς σχεδιάζεται στην Άνδρο. Δεν ξέρω και εσείς πιθανά να μην έχετε την πλήρη εικόνα. Άμα δεν ξέρετε ποιος θέλει. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά και μπορούμε να σας παρουσιάσουμε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το δικό μας αιωλικό πάρκο, γιατί αυτό εκπροσωπούμε σήμερα. Δεν εκπροσωπούμε όλα τα έργα που θα γίνουν στην περιοχή. Έτσι. Είμαστε πεπισμένοι, επειδή θεωρούμε ότι το αντικείμενο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι έχουμε επιλέξει στο νησί της Άνδρου την πιο κατάλληλη περιοχή για να μπουν οι συγκεκριμένες τρεις ανεμογεννήτριες. Έχουμε λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους περιβαλλοντικές, κοινωνικές, ανθρωπογενείς δραστηριότητες και θεωρούμε ότι το έργο μας πληρεί όλες τις απαιτήσεις. Δηλαδή, ερχόμαστε εδώ πέρα και γι' αυτό ζητήσαμε συνάντηση με την Επιτροπή και ευχαριστούμε και όλα στην Επιτροπή που δέχτηκε να παρουσιάσουμε το έργο, γιατί όχι μόνο δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, αντιθέτως είμαστε περήφανοι γιατί θεωρούμε ότι σχεδιάζουμε ένα αιωλικό πάρκο το οποίο μπορεί να είναι και θα είναι πρότυπο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Αυτό σαν μια πρώτη αρχική παρουσίαση. Είμαι στη διάθεσή σας να σας εξηγήσω γιατί πιστεύω ότι το έργο πληρεί όλες τις απαιτήσεις. Τελευταίο μήνυμα, δεν αγνοήσαμε ποτέ την τοπική κοινωνία. Όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν σε επαφή με όλες τις αρχές του νησιού και κυρίως με την τοπική κοινωνία, τους τοπικούς ιδιοκτήτες. Έχουμε νοικιάσει γη από τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων εκεί πέρα. Οι πληρωμές γίνονται όλες κανονικά. Έχουμε χρησιμοποιήσει τοπικούς εργολάβους και τοπικά συνεργεία γιατί θεωρούμε ότι όταν γίνεται έργο σε μια περιοχή πρέπει να αξιοποιείται το τοπικό δυναμικό. Θεωρούμε ότι έχουμε αφήσει προστιθέμενη αξία στην Άνδρο. Όσο δυνατόν είναι να αφήσει ένα αιωλικό πάρκο προστιθέμενη αξία σε μια περιοχή, η διάθεσή μας είναι να κάνουμε έργα κοινωνικής ευθύνης, αυτά που λέμε ανταποδοτικά έργα στην τοπική κοινωνία. Είμαστε σε συζήτηση και συνεχή, έτσι, πώς να το πούμε, διαβούλευση με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας. Βλέπω μάλιστα σήμερα και τον πρόεδρο. Ευχαριστούμε, πρόεδρε, που ήρθες.
Έχουμε τη διάθεση και τη βούληση να κάνουμε έργα πέραν του δικού μας έργου, τα οποία θα βοηθήσουν την τοπική κοινωνία. Είναι αντιληπτό το μήνυμα που έρχεται πάντα από τις τοπικές κοινωνίες, να μην κερδίσουν μόνο επιχειρηματίες, να κερδίσουν και τοπικές κοινωνίες, να δουλέψουν και τοπικοί άνθρωποι. Αυτή είναι η δικιά μας πρόθεση. Εμείς έχουμε μικρά αιωλικά πάρκα, όπως είπε ο κ. Φιλιππίδης, για παράδειγμα στην Εύβοια. Στην Εύβοια απασχολούμε τοπικούς ευβοιώτες, μηχανικούς, οι οποίοι είναι εργάτες, μικροτεχνίτες, οι οποίοι κάνουν σέρβις στις ανεμογεννήτριες, όχι μόνο τις δικές μας στην περιοχή, αλλά και σε ανεμογεννήτριες τρίτων. Η λογική και η πεποίθησή μας είναι να παίρνουμε νεαρό κόσμο, να τον εκπαιδεύουμε και να τον αξιοποιούμε σε κάθε περιοχή που κάνουμε αιωλικό πάρκο. Όσο μπορούμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να αφήσουμε στην τοπική κοινωνία, το κάνουμε και έχουμε αυτή την καλή διάθεση. Αυτά από μένα. Να σας στήσω και τον κύριο Νίκο Γούλα. Είναι ένας από τους συνεργάτες της εταιρείας. Ο Νίκος είναι αδριώτης. Είναι μηχανολόγος μηχανικός. Δεν ξέρω αν θέλει να πω κάτι άλλο για σένα. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Νίκος Γούλας, μηχανολόγος μηχανικός από το Κόρτσι της Άνου, που έμαθα την τεχνολογία, τη σπούδασα τεχνολογία και τώρα πια θέλω να την αποδώσω στον τόπο μου. Γιατί τη θεωρώ την καλύτερη τεχνολογία που μπορούμε να έχουμε για να παράγουμε την ενέργειά μας. Και από τη στιγμή που θέλουμε ενέργεια, πρέπει να την αποδεχτούμε και να την βοηθήσουμε και να την ενισχύσουμε. Είναι καλό και για τον τόπο και για όλους. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που είχα τις επαφές και τις άδειες όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή. Δεν είχα αντιληφθεί το παραμικρό πρόβλημα. Είχαμε άριστη συνεργασία με όλους και πάντα. Και είμαι χαρά και έχω χαρά που είμαι μαζί εδώ να ακούσω τον οποιοδήποτε προβληματισμό. Είδατε και τους κυρίους, είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στα πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μην μπω στον πειρασμό όταν έχω εδώ τον άνθρωπο της ΕΛΕΤΑΕΝ, που είναι ένας οργανισμός που προωθεί την αιωλική ενέργεια συνολικά στη χώρα. Να μην μιλήσω συνολικά, και άλλωστε αυτό είναι και το ζητούμενο. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε από ένα δάσος ανεμογεννητριών τις τρεις και να μιλάμε για τις τρεις και μετά με τις επόμενες πέντε και μετά τις επόμενες δέκα κλπ. Γιατί αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η γνωστή τακτική του σαλαμιού. Κόβε το νησί σιγά σιγά. Οι ενστάσεις δικές μας είναι καθαρές και μπορώ να σας πω σε αυτές γραμμές μας έχετε ακούσει τόσα χρόνια ξανά και ξανά. Δεν έχει γίνει χωροταξικός σχεδιασμός για το νησί για να ξέρουμε πού θα πάνε οι οχλούς δραστηριότητες, πού θα πάνε οι ανεμογεννήτριες και τι κλίμακας θα είναι, ποια νου θα είναι, τι θα αποδώσουν και τίποτα τέτοιο. Δυστυχώς, οι κύριοι ξεκίνησαν το 2000. Οι άλλοι κύριοι κάτω στο φραγκάκι ξεκίνησαν και αυτοί από το 2000 με τις πλάτες του σκορεμένου του Γιάννη του Γλινού. Το νησί όμως τότε ήταν κοινότητα. Ήταν μάλλον η αρχή των καποδιστριακών δήμων που ακόμη όμως λειτουργούσε ως κοινότητες. Δεν λειτουργούσε ως ένα ενιαίο σύνολο που νομοτελειακά είναι ένα νησί. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα και οι διοικήσεις των νησιών και η Δήμη και η Περιφέρεια ζητάει μία χωροθετική διαδικασία που έχει απουσιάσει εντελώς, έχει προκύψει από το άθροισμα των αιτήσεων, να αντικατασταθεί από μια πραγματική χωροθετική διαδικασία. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει επενδύσεις, έρευνα, μας είπανε ότι 20 χρόνια προσπαθούν και 20 χρόνια δεν έχουν αγνοήσει την τοπική κοινωνία. Εδώ είναι ο πρόεδρος και είμαι σίγουρος ότι εκεί πέρα τους γνωρίζετε. Τους γνωρίζει όμως και κάποιος εδώ στο Γαύριο, τους γνωρίζει και κάποιος στη χώρα, τους γνωρίζει και κάποιος. Γνωρίζει την κάθε εταιρεία. Η πρώτη επαφή με τις εταιρείες στο νησί έγινε 20 χρόνια μετά. Πριν από κάποιους, ένα διάστημα κάποιων εβδομάδων, μηνών, δεν θυμάμαι πόσο είναι, που ήρθαν οι εκπρόσωποι των εταιρεών. Η συγκεκριμένη εταιρεία εκπροσωπήθηκε πάλι από κάποιο εκπρόσωπο της ΕΛΕΤΑΕΝ, που εγώ δεν έχω διαβάσει το καταστατικό της ΕΛΕΤΑΕΝ, αλλά αντιλαμβάνομαι μια σύγκρουση συμφερόντων, παρακαλώ να το απαντήσετε αυτό. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι σε έναν φορέα γενικής προώθησης, ενός γενικού αγαθού, ας το πούμε, της ενέργειας, με το συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής, είναι εντάξει, ας πούμε, να μετέχει και σε εταιρείες, εγώ το βάζω σαν ερώτημα. Είναι εύκολο να το πω. Να το πείτε μετά. Να το πω, να το κλείσουμε. Η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι ένας επιστημονικός σύλλογος, τίποτα παραπάνω. Ωραία. Δεν εκπρόσωποι εταιρείες, δεν είμαστε οι εκπρόσωποι
των επενδυτών παραγωγών. Γι' αυτό υπάρχει ο λεγόμενος ΕΣΥΑΠΕ, που είναι η Ένωση των Παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών. Πλην σε έναν επιστημονικό σύλλογο δεν υπάρχει τίποτα το ασύμβατο. Εγώ δεν αμείβομαι από την ΕΔΕΤΑ. Είναι θελοντής είμαι. Ένας επιστήμονας, ο οποίος αγαπώ τη δουλειά μου και επειδή κατάφερα να έχω την κοινή συνένεση των διαφόρων άλλων εταιριών και επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στον χώρο από διάφορες μορφές, στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών της αιωλικής ενέργειας. Εκπροσωπώ επιστημονικά. Απίστευτο όμως. Τόλισα. Εγώ δεν. Με συγχωρείτε, ναι. Απλώς σεβάστηκα γιατί σας είπα κάτι που αγγίζει τα όρια του διπροσωπικού. Απλώς συμπτωματικά να πω ότι και ο κύριος Παπασταματίου που γνωρίζετε είναι ο τρίτος συνεταίρος μας. Ναι, έτσι, δηλαδή, ωραία. Είμαστε μια ομάδα η οποία. Επειδή βλέπω μια επιστημονική ένωση να χρηματοδοτείται από το πράσινο ταμείο. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Τέλος πάντων, εγώ βλέπω μια επιστημονική ένωση που κάνει λόμπι. Σωστά. Μια επιστημονική ένωση που δεν έχει πάρει ένα ευρώ ποτέ στην ιστορία της από το δημόσιο. Ούτε ένα ευρώ. Εν πάση περιπτώσει. Μόνο από χορηγίες εταιρεών. Προσπαθεί να αναδείξει την αλήθεια σε σχέση με την ολική ενέργεια. Γιατί... Λοιπόν, εγώ έχω να πω πέντε πράγματα ακόμα. Είμαστε ένα νησί, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα συνολικά. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε μία προτιμησιακή κατάσταση σε μία α εταιρεία και μετά να μην τη δώσουμε στη β. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Κάνατε 20 χρόνια υπομονή και καλούμε, και θα τα πει και ο Κάρολος και ως Επιτροπή και ως Αλέξανδρος Μαυρής, να σεβαστείτε την αδυναμία του νησιού να αντιμετωπίσει αυτό που βλέπετε μπροστά σας, κομμάτι του οποίου είστε εσείς, και να κάνω κάποιες ερωτήσεις έτσι πληροφορίες. Οι κύριοι λένε σεβαστήκανε τις κοινωνικές παραμέτρους. Πριν εγώ είπα και ισχυρίζομαι ότι δεν τις σεβάστηκαν. De facto δεν σε έγιναν σεβαστές γιατί δεν έγινε ενημέρωση σε επίπεδο νησιού. Δεν έγινε ενημέρωση σε επίπεδο νησιού ούτε για αυτό το έργο, ούτε για τα άλλα έργα, ούτε για το έργο, για το έργα, τα όργα όλα μαζί συσσωρευτικά. Στις περιβαλλοντικές παραμέτρους, απευθύνω το εξής ερώτημα. Γνωρίζετε σε τι απόσταση βρίσκεται η φωλιά του προστατευόμενου είδους πυζαετός από το δικό σας πάρκο και ποια είναι η ενδεικνυόμενη απόσταση επιστημονικά για να είναι ασφαλές στο πάρκο? Παράδειγμα, αφού λέτε ότι ήταν. Αυτά τα ελλείμματα έπρεπε να τα έχει υποκαταστήσει το κράτος, να τα έχει γεμίσει, συγγνώμη, να τα έχει καλύψει, συγχωρείτε, το κράτος, το ελληνικό κράτος. Τώρα φτάνουμε και διχάζονται οι κοινωνίες. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πάρει και παίρνουν χρήματα και θέλουν τα χρήματα. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι που είναι γύρω από τις εκτάσεις που αμείβονται δεν θα πάρουν ποτέ τίποτα από τις εκτάσεις τους γιατί απαξιώνονται. Και γενικά καλλιεργείται ένα εμφυλιακό κλίμα από την έλλειψη κρατικού συντονισμού. Λοιπόν, εδώ είμαστε όλοι μαζί για μένα για να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μας μιλάτε για ευδοκία, επειδή είναι οι μικρότερες εμπορικά μηχανές αυτές. Δεν είναι η πραγματικότητα η εμπορική. Βρισκόμαστε στις Κυκλάδες, η κλίμακα του τοπίου είναι αυτή που είναι. Δεν μπορεί να μιλάμε για 75 μέτρα μηχανή και να μας λέτε ότι είναι μικρή. Αυτό μας προσβάλλει. Επειδή ο άλλος θέλει να μας βάλει την 100 και την 150. Αυτή η κλίμακα για τους τόπους αυτούς είναι εντελώς απαγορευτική και τα τεχνικά δεδομένα δεν είναι τα καθοριστικά. Δεν θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να είναι στην πραγματικότητα που ζούμε. Το μέρος εδώ ζει επειδή έχει μια ταυτότητα, έχει ένα χαρακτήρα, έχει κάποια τοπία, έχει γίνει τόση προσπάθεια για την ανάδοξη αυτή της οπισθοδρομικής, ας πούμε, της υστέρησης, με συγχωρείτε, που έχει στην ανάπτυξή της η Άνδρος, που μετατρέπεται σε εξαργυρούμενο προνόμιο για το νησί, και αντιμετωπίζουμε αυτή την πλήρη εξαφάνιση αυτού του προνομίου. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι η διασύνδεση αυτή που έχει γίνει και που προχώρησε είναι πάρα πολύ, άνοιξε τον ασκό του αιώλου για να γίνουν πάρα πολλές ανεμογεννήτριες. Να κλείσω λέγοντας τα εξής. Το παράδειγμα που χρησιμοποιείται κατά κόρον για να το εισαγωγικά να σας πω κάτι θα το πω την αρχή. Εγώ όταν έκανα τις σπουδές μου ήμουνα πάρα πολύ κοντά σε εσάς και στον κύριο Γούλα. Έτσι, έκανα ένα μεταπτυχιακό περιβαλλοντική διαχείριση ερχόμενος από το χώρο της ελληνικής βιομηχανίας. Έτσι. Και η ελληνική ενέργεια είχε την εικόνα που έχει στα μάτια σας τώρα. Εσύ. Αυτά που μας περιγράφω. Όταν όμως είδα πρώτον τα τεχνικά όρια,
τα τεράστια ποσά που πιλωτούνται και το τι παίρνουμε πίσω. Και όταν φτάσαμε στη χωροθετική παράμετρο της καταστροφής της χώρας από άκρη σ' άκρη, γιατί δεν μπορεί να φανταστεί κανείς, να το αποκαλέσει κανείς οτιδήποτε άλλο εκτός από καταστροφή αυτό το πράγμα, να κάνουμε 150 μέτρα και 100 μέτρα μηχανές και 75 μέτρα μηχανές μέσα σε τεπαρθένα τοπία που να μην συνιστούν καταστροφή. Και κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα ή θα σχεδιαστεί από μηδενική βάση σωστά ή θα γίνει ένα έκτρωμα φυσικό, ένας ακόμη λόγος κοινωνικού βαθύ διχασμού και θα γίνει και οικονομικό βατερλό για τη χώρα, πιστεύω. Γιατί θα μας έχει πλήρως εξαρτημένο. Λοιπόν, δεν είμαι τοπικιστής, δεν με ενδιαφέρει μόνο το τι γίνεται στο χωριό μου, ούτε μόνο το τι γίνεται στο νησί μου. Τα βλέπω στα πλαίσια μιας ευρύτερης εικόνας και δεν έχω πιστεί καθόλου ότι αυτά που πληρώνουμε είναι αυτά που παίρνουμε. Και το θέτω το αίτημα της κυρίου να ξέρετε ότι το υποσχόμενο, η υποσχόμενη μείωση του διοξιδίου από τα αιωλικά είναι υπερτιμένη πάρα πολύ. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, απλώς επειδή ετέθη ως αρχή της συζήτησης η τεχνική πλευρά, λέω ότι υπάρχει αντίλογο και στην τεχνική πλευρά, αλλά θα ήθελα να μείνουμε στη χωροθετική διάσταση του θέματος. Καλησπέρα και από μένα, Κάρολος Γιαγιάννης λέγομαι, όσοι δεν με γνωρίζετε. Είμαι μέλος της Επιτροπής Αγώνα της Άνδρου ενάντια στις ανεμογεννήτριες βιομηχανικής κλίμακας, να το τονίσουμε. Δεν είμαστε ενάντια στην εκμετάλλευση της αιωλικής ενέργειας. Είναι καλό αυτό το πράγμα να το διαχωρίζουμε. Είμαστε ενάντια στις εγκαταστάσεις βιομηχανικής κλίμακας σε τόπους και περιβάλλοντα τα οποία είναι εντελώς ακατάλληλα για αυτή την μορφή τεχνολογίας. Κάθε τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται θα πρέπει να κρίνεται α από την απόδοσή της και β από τον τόπο και τον τρόπο χρήσης της. Δεν είναι όλες οι τεχνολογίες παντού το ίδιο. Η ίδια τεχνολογία μπορεί κάπου να είναι όφελος και κάπου ζημιά. Οπότε πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Διότι ακούσαμε από τους αγαπητούς κυρίους της εταιρείας ότι είναι μια τεχνολογία πολλά υποσχόμενη κτλ. Εξαρτάται που θα τη χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία. Αν τη χρησιμοποιήσουμε σε ένα βιομηχανικό τοπίο, βεβαίως ενδεχομένως να είναι χρήσιμη. Αν τη χρησιμοποιούμε σε ένα τοπίο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τότε η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη από το προσδοκόμενο όφελος. Αυτά να τα έχουμε λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Τόσα χρόνια ακούμε λοιπόν αυτή την ιστορία για την αιωλική ενέργεια, αλλά δεν την ακούμε ολοκληρωμένα. Ακούμε μισές αλήθειες. Τι είναι η αιωλική ενέργεια? Δεν ακούμε ότι είναι μια βιομηχανική παραγωγή ενέργειας. Νομίζουμε ότι απλά κάπου βάζουμε με ένα ανεμιστηράκι και γυρνάει και παίρνουμε ενέργεια και κλείνουμε το εργοστάσιο του λιγνίτη. Ούτε ακούμε τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι ανεμογεννήτριες όταν μπαίνουν σε ακατάλληλα περιβάλλοντα. Δεν ακούμε ποτέ τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι ανεμογεννήτριες όταν παράγονται. Αν είναι πραγματικά πράσινη ενέργεια και καθαρή ενέργεια, παρακαλώ πάρα πολύ να τα ψάξουμε όλα αυτά. Μην τα αφήνουμε έτσι στον αέρα. Είναι πράσινη ενέργεια η ανεμογεννήτρια, η οποία για να παραχθεί και μόνο πρέπει να εξορυχθούν υλικά από όλο τον κόσμο με τους χειρότερους τρόπους, να μεταφερθούν από όλο τον κόσμο στην εταιρεία η οποία τις παράγει και δει στις βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης και αυτές να έρθουν μετά να ξαναμεταφερθούν σε παρθένα μέρη και να καταστραφούν τα μέρη αυτά για να εγκατασταθούν είτε λέγονται 75, 100, 150 μέτρα ανεμογεννήτριες και να καταστραφούν αυτά τα μέρη διότι είναι μια καταστροφή. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Δεν έχουμε δει τις εικόνες ή όσοι δεν τις έχουν δει με τους δυναμίτες για να σπάνε τους βράχους, για να μπουν οι ανεμογεννήτριες όλες αυτές. Ξέρετε, για να αντέξουν αυτές οι ανεμογεννήτριες τις πιέσεις του ανέμου, τι θεμέλια χρειάζονται. Τα έχετε ακούσει ποτέ αυτά από όλους αυτούς που διαφημίζουν την ελληνική ενέργεια? Γιατί εγώ τα έχω ακούσει και τα έχω διαβάσει, κύριοι και κυρίες. Και κάθομαι και τα διαβάζω αυτά και μου σηκώνει την τρίχα. Αλλά δεν θέλω να συνεχίσω. Καλά είναι να σας πω αυτό που λέω επί χρόνια σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, διότι είχα έναν μακαρίτη, πολύ αγαπημένο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μου έλεγε να λες το ίδιο πράγμα, γιατί πάντα τα αυτιά μου τα κάτι παραπάνω καταλάβουν. Λοιπόν, θα σας πω το ίδιο που λέω εδώ και χρόνια σε αυτές τις εκδηλώσεις. Εμείς στην Άνδρο, γιατί πρέπει να ξαναπροσγειωθούμε λίγο στο που βρισκόμαστε και στο ποιοι είμαστε και στο τι κάνουμε και τι θέλουμε. Εδώ είναι το νόημα. Εμείς εδώ στην Άνδρο λοιπόν έχουμε μία ευχή και μία κατάρα. Η κατάρα είναι να έχουμε αυτό που λένε ένα
τεράστιο υλικό δυναμικό. Δεν έχουμε τίποτα άλλο σαν... Δεν έχουμε πολιτισμό, δεν έχουμε ταυτότητα, δεν έχουμε φύση. Δεν έχουμε τόσα πράγματα να αναδείξουμε σε, σε αυτό το νησί. Αεολικό δυναμικό έχουμε μόνο. Αυτό είναι που θα μας σώσει. Αυτή είναι η κατάρα. Γιατί μας έχουν βάλει στο στόχο, λόγω του αεολικού δυναμικού, ότι πρέπει εμείς να γίνουμε η μπαταρία της Αττικής και δεν ξέρω και ποιου άλλου. Αν με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έχουμε αεολικό δυναμικό, αυτή είναι η κατάρα μας. Και έχουμε και ένα γεωγραφικό χαρακτηριστικό. Προσέξτε τι θα σας πω. Είμαστε μεταξύ της Νότιας Εύβοιας και της Πάρου. Τι σημαίνει Νότια Εύβοια, τι σημαίνει Πάρος. Θέλω να τα καταλάβετε αυτά, θα σας πω. Η Νότια Εύβοια αρκεί να στρέψετε τώρα σιγά σιγά το βλέμμα σας, να δείτε το τσίρκο, το βιομηχανικό τσίρκο που έχει στηθεί στην Νότια Εύβοια, την τροπή. Να δείτε τι ακριβώς προορίζεται και για την Άνδρο. Λοιπόν, και είμαστε και παρακάτω γίνει η Πάρος. Γιατί είναι η Πάρος παρακάτω και εμένα αυτό το πράγμα με συγκλονίζει και με εμπνέει. Γιατί η Πάρος είναι το πρώτο νησί το οποίο έχει καταφέρει, έχει συσπυρώσει όλη την κοινωνία και λέει καμία ανεμογεννήτρια στο νησί μας. Δεν είναι η Πάρος για ανεμογεννήτριες. Να πάτε να τις βάλετε αλλού. Τι είναι η Παριανή παραπάνω από εμάς. Τι είναι η Πάρος παραπάνω από την Άνδρο, δεν κατάλαβα. Γιατί αυτοί είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Τι έχουν καταλάβει που δεν έχουμε καταλάβει εμείς. Έχετε δει το χάρτη της ΡΑΕ να δείτε πόσες ανεμογεννήτριες έχει η Άνδρος και πόσες ανεμογεννήτριες έχει η Πάρος. Η Πάρος έχει 5-6 ανεμογεννήτριες. Η Άνδρος έχει 150. Και η Πάρος στείνει ένα φράγμα, ένα μπλόκο και λέει ξεχάστε την Πάρο. Η Πάρος δεν θα γίνει η μπαταρία σας. Η Πάρος έχει τουρισμό. Η Πάρος έχει άλλες προοπτικές να αναπτύξει. Και δεν θα μπει εδώ πέρα ανεμογεννήτρια και το λέει όλο το νησί. Κανένας δεν τολμάει να βγει στην Πάρο και να πει εδώ ανεμογεννήτριες. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Στην Κάριστο απ' την άλλη, τι πάθανε. Τους πήγαν και τους είπανε, όπως καλή ώρα οι κύριοι, λέτε ρε παιδιά, θα βάλουμε κάποιες ανεμογεννήτριες εκεί πέρα κάτω στο Κάβο Τόρο. Ξερή περιοχή είναι, δεν θα τις βλέπει κανένας. Αυτά λένε εδώ, αυτά ακούμε. Ας κάνουν μια εκδρομούλα να πάνε εκεί. Να πάνε, όλοι πρέπει να πάμε. Και εγώ πρώτος πρέπει να πάω που τα λέω αυτά. Και να βγάλω φωτογραφίες και να σας φέρω φωτογραφίες να δείτε. Αλλά δυστυχώς οι οικογενειακές μου και επαγγελματικές μου υποχρεώσεις δεν μου το έχουν επιτρέψει ακόμα. Λοιπόν, προσέξτε. Και τι γίνεται με την Νότια Εύβοια. Η Νότια Εύβοια, αν θέλετε να σας πω, είναι στο θέμα των ανεμογεννητριών για την Άνδρο ό,τι ήταν η Ιταλία στο θέμα του κορονοϊού για την Ελλάδα. Είναι το παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι αυτό που βλέπουμε και πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Εμείς σωθήκαμε από την Ιταλία. Δυστυχώς η Ιταλία πλήρωσε πολύ βαρύ τίμημα και ακόμα πληρώνει. Αλλά εμείς προλάβαμε και κλείσαμε. Έτσι δεν είναι. Και το λέμε κιόλας και χαιρόμαστε και μπράβο μας. Άρα γιατί δεν κάνουμε το ίδιο τώρα και με το θέμα των ανεμογεννητριών. Γιατί δεν κλείνουμε. Και κύριοι και κυρίες, κυρίες και κύριοι συγγνώμη, κλείσαμε. Κλείσαμε γιατί πετύχαμε δύο πράγματα το τελευταίο διάστημα. Πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια που τα λέγαμε και τα ξαναλέγαμε αυτά. Το πρώτο ήταν ότι ο Δήμος Άνδρου έλαβε ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την έχω μαζί μου και θα σας την δώσω να την έχετε κι εσείς, που λέει το εξής. Καμία ανεμογεννήτρια, καμία εργασία εγκατάστασης, καμία αδειοδότηση, εάν δεν γίνει χωροταξικό σχεδιασμό στο νησί, ο οποίος να λέει πού θα μπορούσαν να μπουν ανεμογεννήτριες στο νησί εφόσον έχουμε αεολικό δυναμικό και θα μπορούσαμε πραγματικά να καλυφτούμε ενεργειακά, πού μπορούν να μπουν αυτές οι ανεμογεννήτριες, τι είδους ανεμογεννήτριες θα είναι, πόσο μεγάλες θα είναι και βεβαίως εφόσον γίνει ο χωροταξικός σχεδιασμός, ναι, μετά να ξεκινήσουμε και να πούμε, ωραία, ξέρουμε, θα μπει η πρώτη και θα είναι η πρώτη από τις 10, για παράδειγμα. Ή η πρώτη από τις 15. Αλλά θα το ξέρουμε. Γιατί στην Κάριστο, μιλώντας με τους Καριστινούς, τι μου λένε. Εμείς έτσι την πατήσαμε. Ξεκινήσαμε να βάζουμε ανεμογεννήτριες χωρίς χωροταξικό και ουσιαστικά χωροταξικό κάνανε οι ίδιες εταιρείες. Όπου θέλανε και όπου βρίσκανε καλοθελητές να δώσουν τα χρήματά τους, γιατί άνθρωποι είναι και αυτοί, και βλέπουν τέλος πάντων ένα, θα λέγαμε, τυράκι. Και μπαίνουν στη φάκα. Και τι έγινε κιόλας, παιδιά, με πολλούς ιδιοκτήτες γης στην Κάριστο. Αφού δώσαν τα χρήματά τους
είτε με αντίτιμο τέλος πάντων να πάρουν κάποια έσοδα. Κάποια στιγμή κάποιες εταιρείες βγήκαν και τους λένε συγγνώμη, αλλά. Είναι δασικό. Ένα-δύο, ναι. Λοιπόν. Είναι δασικό και δεν έχουμε δικαίωμα, δεν έχουμε υποχρέωση να πληρώσουμε. Έχετε το και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Ότι αυτές, αυτού του είδους τέλος πάντων οι συμβάσεις και οι συμφωνίες έχουν και μια, ένα παραθυράκι που μπορούν να γίνουν διάτριτες. Το θέμα είναι, για να μην μακρηγορώ και να μην σας κουράσω, το εξής. Ότι εμείς ως επιτροπή. Α, και το δεύτερο σημαντικό που έγινε τους τελευταίους μήνες είναι ότι έγινε αυτή η επιτροπή αγώνα. Είναι μια επιτροπή αγώνα, η οποία δημιουργήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου. Είναι μια επιτροπή αγώνα η οποία απαρτίζεται από τον Δήμαρχο. Πού είναι ο Δήμαρχος? Δεν τον βλέπω πουθενά, τον βλέπετε εσείς? Υποτίθεται η επιτροπή αγώνα έπρεπε να είναι εδώ πέρα και να συνομιλεί με τους ανθρώπους. Απόνο. Τον έπαρχο. Βλέπετε κανέναν έπαρχο? Βλέπετε κανέναν από τους υπόλοιπους αιρετούς, τους επικεφαλείς των παρατάξεων? Κανένας. Απόντες. Και βγάλαν την απόφαση αυτή, την ομόφωνη. Και βγάλαν όλη την ομόφωνη απόφαση, αφενός με να μην γίνουν εργασίες εγκατάστασης, αφετέρου να δημιουργηθεί δημοτική επιτροπή. Λοιπόν, εμείς. Ορίστε. Τηρείται αυτή η απόφαση. Αυτή η απόφαση λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι. Των εταιριών, όπου είπαμε αναστέλλονται οι εργασίες. Η απόφαση αυτή, πρώτα απ' όλα δεν τηρήθηκε διότι προχωρήσανε οι εργασίες της, της θεμελίωσης εν μέσω κορονοϊού και... Ωραία, υπάρχουν ασφαλιστικά λοιπόν, μέτρα. Μισό λεπτό, να μην με παρασύρετε στη διάλογο γιατί δεν είναι μέσα, θα γίνει ο διάλογος αμέσως μετά. Και θα τελειώσω γρήγορα για να κάνουμε και το διάλογο. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Για να τέλος πάντων να δώσω πούμε, και την απάντηση στους ανθρώπους που κάνουν τον κόπο να έρθουν να μας μιλήσουν. Λοιπόν, εφόσον υπάρχει μια απόφαση που λέει καμία εργασία εγκατάσταση ανεμογεννητριών και καμία αδειοδότηση περαιτέρω για ανεμογεννήτριες μέχρι να γίνει χωροταξικός σχεδιασμός, εμείς λέμε το εξής. Οκ, εσείς μπορεί να έχετε και δίκιο. Μπορεί οι δικές ανεμογεννήτριες να είναι οι καλύτερες του κόσμου και να μην ενοχλούν κανέναν κτλ. Περιμένετε 19 χρόνια. Θα περιμένετε λίγους μήνες ακόμα. Έτσι πρέπει να κάνετε. Εφόσον σέβεστε την τοπική κοινωνία όπως λέτε και έχετε, θέλετε να έχετε την εμπιστοσύνη της και την αγαθή συνεργασία της, σεβαστείτε την απόφαση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα. Υπάρχει η απόφαση ομόφων του Δημοτικού Συμβουλίου που σας παραπέμπει και σας λέει μην προχωράτε σε εργασίες εγκατάστασης. Εσείς έχετε την επιλογή είτε να σεβαστείτε αυτή την απόφαση και εμείς τη σεβόμαστε, είτε να προχωρήσετε σε εργασίες εγκατάστασης. Εμείς, σεβόμενοι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διαμαρτυρηθούμε και θα προσπαθήσουμε να μην γίνουν οι εργασίες εγκατάστασης. Όπως το κάναμε δύο φορές μέχρι αυτή τη στιγμή και πήγαμε στο λιμάνι και διαμαρτυρηθήκαμε για να μην ξεφορτωθούν εξοπλισμός για ανεμογεννήτριες. Πρέπει να ξέρουμε και να αποφασίσουμε και να εφαρμόσουμε το εξής. Όταν θα μπει η πρώτη ανεμογεννήτρια στο νησί, θα πρέπει να ξέρουμε αν θα είναι η μόνη, αν θα είναι η μία από τις πέντε, αν θα είναι, ποια θα είναι. Δεν πρέπει να μπει καμία ανεμογεννήτρια στο νησί. Αυτό με εξορκίσανε, παιδιά, οι άνθρωποι της Καρύστου. Και σας το λέω και σας κοιτάω στα μάτια. Με εξορκίσανε. Μην αφήσετε να μπει καμία ανεμογεννήτρια χωρίς να έχει γίνει χωροταξικός σχεδιασμός. Θα καταστραφείτε όπως καταστραφήκαμε και εμείς. Και οι άνθρωποι εκεί πέρα ακόμα τραβάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους. Και λέω κλείνοντας. Κάντε λίγο υπομονή. Κάνετε τόσα χρόνια υπομονή. Θα κάνετε λίγο ακόμα υπομονή. Θα γίνει το χωροταξικό. Δεν θέλει. Λίγους μήνες θέλει να γίνει το χωροταξικό. Το χωροταξικό είναι για όλους μας καλό. Και εσάς σας κατοχυρώνει και εμάς μας κατοχυρώνει. Αν το χωροταξικό δείξει ότι οι δικές σας ανεμογεννήτριες πραγματικά δεν δημιουργούν προβλήματα, έχει καλώς. Αν δείξει ότι δημιουργούν προβλήματα, θα σας ενημερώνουμε, θα σας λυπούμαστε, αλλά δεν είναι εκεί πέρα η κατάλληλη θέση. Νομίζουμε ότι δεν προορίζεται αυτή η περιοχή για ανεμογεννήτριες. Αυτό ορίζουν οι, τέλος πάντων, στις αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας. Και τελευταίο θα σας πω και το εξής. Το δικό σας το πάρκο, αν δεν κάνω λάθος, είναι της συνολικής ισχύως 2,7 MW. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΙΕ, λοιπόν, η εγκατεστημένη ισχύ 2,7 MW δώσει 15-20% παραγόμενη ισχύ. Ο ΑΔΜΙΕ, λοιπόν, βάζει σαν μέγιστη παραγόμενη ισχύ ένα 15-20% της εγκατεστημένης ισχύως. Δηλαδή, για να καταλάβετε πόσο θα πάρουμε από το συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να υπολογίσετε ένα 15-20%. Γιατί οι ανεμογεννήτριες μία τέτοια μέρα δεν θα δουλεύανε, κυρίες και κύριοι.
Όταν είναι κάτω από 4 μποφόρ και όταν είναι πάνω από 7 μποφόρ, οι ανεμογεννήτρες δεν δουλεύουν. Αυτό είναι το πρόβλημα της αιωλικής ενέργειας, της βιομηχανικής αιωλικής των βιομηχανικών ανεμογεννητριών. Δεν δουλεύουν πάντα. Δουλεύουν σε πολύ. Άσε με, Αλέξανδρε. Δουλεύουν σε παρακαλώ. Δουλεύουν σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό από αυτό το οποίο υπόσχονται. Δεν αποθηκεύεται η ενέργειά τους. Δουλεύουν όποτε φυσάει. Άρα, όποτε φυσάει δηλαδή, αυτές παράγουν ενέργεια. Τι θέλεις, δεν τη θέλεις την ενέργεια, θα την πάρεις. Όταν τη θέλεις όμως και δεν φυσάει, δεν θα την έχεις. Και ο ίδιος ο ΑΤΜΙΕ, και έχουμε τα στοιχεία, λέει ότι 15-20% με της εγκατεστημένης ισχύως. Στη Γερμανία, που έχουμε γεμίσει τη χώρα με ανεμογεννήτριες, 30.000 ανεμογεννήτριες, δεν παίρνει άλλο, σταματήσανε, τέρμα. Δεν βάζουμε άλλη ανεμογεννήτρια. Το ξέρετε αυτό? Δεν βάζουν άλλη ανεμογεννήτρια στη Γερμανία, που τις παράγουν στη Γερμανία. Δεν ισχύουν. Εντάξει. Δεν ισχύουν αυτά που λέτε εσείς. Θα τα κρίνει ο κόσμος. Ας μας κρίνει ο κόσμος. Όχι τώρα, γιατί δεν τελείωσαν οι παρουσιάσεις. Καλησπέρα. Λέγομαι Ανδρέας Χαλάς, είμαι αρχιτέκτονας μηχανικός στην ιδιότητα και μέλος επιτροπής. Θα κρατήσω την εισήγησή μου ακριβώς στα πατήματα που μου δίνετε εσείς. Είπατε, κύριε Φιλιππίδη, η φύση προθετεί. Και στην πορεία της καριέρας σας ακολουθείτε κατά κάποιο τρόπο αυτό το δόγμα. Προσπαθώ. Εξαιρετικά. Δεν καταλαβαίνω πώς αντανακλάτε σε αυτές εδώ τις φωτογραφίες. Έχω λάβει μέρος σε αυτές τις φωτογραφίες. Όχι, δεν έχετε λάβει μέρος σε αυτές τις φωτογραφίες, αλλά τελικά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η χωροθέτηση ή γινότανε μέχρι σήμερα αποδίδει αυτό το μέλλον και αυτή την προοπτική για τον τόπο. Μου αποδίδει ευθύνες για αυτά που έχουν ζωγραφίσει και σχεδιάσει άλλοι. Δεν σας αποδίδω ευθύνες για αυτό. Αυτό ακριβώς το πράγμα, αυτό που έχουμε μπροστά μας, αυτό που έχει δημοσιευθεί, είναι το ανάγλυφο της Άνδρου. Οι ανεμογεννήτριες με τα τεχνικά δεδομένα που έχουν ύψος πυλώνα και ύψος πτερυγίου. Και είναι τρισδιάστατο μοντέλο με ακρίβεια και μας αποδίδει ένα πάρκο, δύο πάρκα, τρία πάρκα, τέσσερα πάρκα, πέντε πάρκα. Μιλάμε για τρεις, αλλά τελικά 60 έχουμε μπροστά μας. Να μιλήσουμε για το δικό μας πάρκο καλύτερα, γιατί γι' αυτό μαζευτήκαμε. Αν θέλετε να κάνουμε τη γενική συζήτηση. Όχι. Κυκλοφόρησε σήμερα άρθρο της Καθημερινής, το οποίο μαζεύει, συλλέγει διάφορες απόψεις και λέει ότι είμαστε στη διαδικασία χωροθέτησης, έχουμε διαπιστώσει τα προβλήματα και θέλουμε να τα προλάβουμε. Πολύ χαίρομαι. Αυτό το πράγμα θέλουμε και εμείς. Τα προβλήματα και η εμπειρία 20 ετών προφανώς θα έχουν δείξει και σε εσάς λάθη στα έργα. Καμία αμφιβολία. Ωραία. Λοιπόν, είπατε ότι η δανεία πλησιάζει να φτάσει το 100%. Το 70%. Το 70%. Από τα αιωλικά μόνο. Ναι. Δεν έχει ποτέ. Η Δανία έχει δει πάρα πολλά πράγματα και αν δεν κάνω λάθος. Καθόλου, είναι επίπεδο. Η Σουηδία. Λέω για την Δανία εμείς. Τώρα, τι άμα θέλετε να πούμε για τη Σουηδία. Η Δανία που είναι πρωτοπόρος χώρα, επιβεβαιώστε αν κάνω λάθος, καθαιρεί τις χερσαίες ανεμογεννήτριες και περνάει σε offshore εγκαταστάσεις. Όχι. Τις υποκαθιστά. Υποκαθιστά για να αποξηλώσει τις χερσαίες. Αποξηλώνει τις παλιές και βάζει καινούργιες που λέγεται repowering στη θέση των παλιών. Όχι, δεν αποξηλώνει τις παλιές. Μάλιστα. Έτσι αποξηλώνει. Στη Γερμανία δεν αποξηλώνει τις παλιές. Ρώτα, για την Δανία μίλησα. Τώρα πέστε μου για τη Γερμανία. Ανεμογεννήτρες είναι και στη Γερμανία, ανεμογεννήτρες και στη Δανία. Τι να πω τώρα, τι κάνουμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία δεν συμφέρει, λέει, οι εταιρείες να πάνε να τις ξυλώσουν. Ποιος το άντες έχουν σκουριάσει, άντες έχουν πέσει. Ποιος το είπα. Δεν είπα. Σας παρακαλώ να σταματήσουμε τόσο το διάλογο τώρα. Δεν συμφέρει. Είναι λάθος. Μη λέτε τέτοια πράγματα. Να σας πω λίγο κάτι, να ολοκληρώσει ο Ανδρέας. Το πάρκο σας, λοιπόν, αυτό που έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια, μπορεί να ήταν το πρώτο, μπορεί να ήταν το μόνο. Εμείς όμως είμαστε αντιμέτωποι με όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα. Ναι. Και χρειάζεται αμοιβαία κατανόηση. Ναι. Είπατε πριν πως τόσα χρόνια εργαζόμαστε ή συνεργαζόμαστε με την τοπική κοινωνία, με όποιες αρχές κλπ.
Το μείγμα σήμερα, κοινωνικά, είναι διαφορετικό. Είναι κάτι που έχει αλλάξει. Ένα αυτό και δύο, έχει αλλάξει και η πληροφορία και η πρόσβαση στην πληροφορία που μπορούμε να έχουμε. Ακόμα και τα διεθνή παραδείγματα που μπορούμε να έχουμε. Τις είδαμε τις βάσεις. Είδαμε το αποτύπωμα στο έδαφος. Προσωπικά, με μια επίσκεψη που έκανα την Παρασκευή εκεί, μου προκαλεί φρίκη να πολλαπλασιάσω αυτό το αποτύπωμα επί 60 σε όλη την περιοχή και άλλες 30 που είναι σε αξιολόγηση. Και θα είναι και μεγαλύτερες. Και θα είναι και μεγαλύτερες, ναι, ή στο κύριο ύφος. Ωραία. Λοιπόν, η κοινωνία είναι όλη Άνδρος. Μια τέτοια ενέργεια επηρεάζει όλη την Άνδρο. Το ότι τα βρήκαμε δύο γείτονες δεν λέει κάτι. Επηρεάζει όλες τις δραστηριότητες πάντα και παντού. Και πώς αλλιώς μπορούμε να αιτιολογήσουμε, ας πούμε, τον προβληματισμό, ο οποίος υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο για τα αιωλικά και τις χωροθετήσεις του. Κύριε Γούλα, είπατε πριν ότι πιστεύετε ότι η λύση για την Άνδρο και ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στο νησί είναι τα αιωλικά. Για να παράγουμε ενέργεια. Για να παράγουμε ενέργεια. Έχετε καλύτερο τρόπο να προτείνετε? Έχω προτείνει, θα σας το στείλω να το διαβάσετε, ό,τι έχει κάνει και η Κάρια, ό,τι έχει κάνει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Το έργο Ναέρας. Είναι ένα φράγμα, δύο δεξαμενές και τρεις ανεμογεννήτριες πολύ μικρούλες, 25 μέτρα, οι οποίες παράγουν το ρεύμα για την αντλία για να κυκλοφορήσει το νερό ξανά. Είναι οι ίδιες μηχανές με τις ανεμογεννήτριες που βάζουμε εμείς. Ακριβώς είναι. Είναι ακριβώς το ίδιο μηχανισμό. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Είναι λοιπόν τρεις ανεμογεννήτριες, τρεις δεξαμενές νερού, φυσικό περιβάλλον το ίδιο. Αυτό, κατά τη δική μου γνώμη, κύριε Γούλα, που είστε μηχανολόγος, εγώ είμαι αρχιτέκτονας, δεν ξέρω τεχνικά δεδομένα, ούτε μπορώ να μετρήσω την αποτελεσματικότητα, αλλά τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω αντιλαμβάνομαι πως το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, υβριδικό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, αν θέλετε μπορεί να έχει και επιπλέον τα φωτοβολταϊκά και να είναι ένα πάρκο στο οποίο μετράμε την αποδοτικότητα και των τριών τεχνολογιών. Αλλά όταν το χρειαζόμαστε το ρεύμα, το έχουμε γιατί το ελέγχουμε με τη ροή του νερού εμείς. Και αυτό το πράγμα μπορεί να οχυρώνει το νησί στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. Το έχω γράψει το άρθρο μου αναλυτικά, θα σας το στείλω. Προσπάθησα κάτι να πω προηγουμένως, αλλά θα επανέλθω αναλυτικά. Ωραία, ωραία. Βλέποντας λοιπόν 2-3 λεπτά βιντεάκια. Το ένα είναι πάλι τις ΔΕΗ ανανεώσιμες για την Ικαρία. Βλέπω φύση και περιβάλλον. Βλέπω το βιντεάκι της ΓΕΚ Τέρνα για το νησάκι Αγιώργη απέναντι από το Σούνιο, όπου φτάσανε να καταντήσουν το νησί και το ίδιο λατομείο. Γιατί προφανώς δεν θα φέρνανε σκυρόδερμα παλού. Στην άδειά τους προβλέπεται να σπάσουν το βουνό για να παράξουν τα σκύρα, να κάνουν την επιτόπια παρασκευή σκυροδέρματος, γιατί δεν είχαν το χρόνο να το ταξιδέψουν το σκυρόδερμα έτοιμο παλού. Δεν ήταν θέμα χρόνου. Okay. Οικονομικό. Και βλέποντας λοιπόν αυτές τις δύο εικόνες και συγκρίνοντας αυτά τα δύο περιβάλλοντα, είμαι πάρα πολύ σίγουρος πως τα εγγόνια σας, τα παιδιά μου, σε 20 και 30 χρόνια θα κατέχουν πολύ καλύτερη λύση σε ισορροπία με το περιβάλλον, ακολουθώντας αυτό το παγκόσμιο δόγμα αυτή τη στιγμή, το οποίο λέει για να προστατεύσουμε την κλιματική αλλαγή δεν πειράζουμε ανέγκυχτα μέρη. Και τα αιωλικά στην Ελλάδα είτε λέγεται Άγραφα, είτε λέγεται Αγιώργης. Ό,τι συνέβη με τον Αγιώργη θα συμβεί ενδεχομένως και στη Γιάρο. Είτε λέγεται Καμπανός, είτε λέγεται Φραγκάκι, είναι ανέγκυχτα μέρη που πάμε, τα τσιμετοποιούμε για μια τεχνολογία η οποία θα απορριφθεί σε 30 χρόνια. Αν αυτός είναι ο χρόνος, και διορθώστε με πάλι αν κάνω λάθος. Και έχω ψάξει αρκετά, αλλά δεν έχω καταφέρει, δυσκολεύομαι να καταφέρω, να βρω το αποτύπωμα CO2 από την παραγωγή των ανεμογεννητριών, τη μεταφορά τους, την εγκατάσταση, την απόρριψη και να το συγκρίνω με την απόδοσή τους. Σε κάθε περίπτωση είναι ζήτημα ενημέρωσης. Καλώς είστε εδώ, καλώς είμαστε κι εμείς εδώ, να σεβαστούμε τις διαδικασίες που προβλέπει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η απόφαση της Περιφέρειας, χωρίς να είναι ΦΕΚ. Ας έχουμε κάτι σαν συμφωνία κυρίων που λέει ότι δεν προχωράμε σε τίποτα, καθώς ο Δήμος έχει αποτυπωθεί μέσω της αποφασής του και Δήμος είμαστε και εμείς, κυρίως είμαστε εμείς οι πολίτες, και να περιμένουμε το χωροταξικό ενεργειακό σχεδιασμό, ο οποίος θα έχει διαβούλευση και θα συμπεριλαμβάνει όλους.
Αυτά και ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ο σκοπός της σημερινής συνάντησης ήταν εδώ πέρα να έρθουμε να συζητήσουμε και να σας παρουσιάσουμε τις τρεις ανεμογεννήτριες που βάζουμε στο βόρειο τμήμα του νησιού, στη Μαραθιά. Όχι να κάνουμε μια γενική συζήτηση για την αιωλική ενέργεια. Όπως είπα, είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε μια γενική συζήτηση για την αιωλική ενέργεια και να κάτσουμε ώρες να συζητάμε. Θα προσπαθήσω παρόλα αυτά, γιατί βλέπω ότι όλα τα επιχειρήματα έχουν να κάνουν με την αιωλική ενέργεια γενικά και όχι με το έργο ειδικά. Κατέγραψα δύο θέματα, δύο από όσα άκουσα που έχουν να κάνουν με το αιωλικό πάρκο το συγκεκριμένο. Το ένα ήταν το κύριο Μαβή, μίλησε για το Σπιζαετό. Για το Σπιζαετό θα απαντήσει ο κύριος Φιλιππίδης. Το δεύτερο θέμα το οποίο άκουσα είναι ότι πήγατε, επισκεφτήκατε το έργο και είδατε ότι είναι γης Μαρτιάν, κρανίου τόπου, κάπως έτσι, δεν θέλω να παραφράσω, έτσι. Αλλά από την άλλη είναι πρότυπο έργο το έργο της ΔΕΗ που έβαλε επίσης τρεις ίδιες ανεμογεννήτριες στην Ικαρία. Πιστέψτε με, το δικό μας έργο το έχουμε κάνει με πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία στο περιβάλλον από ότι η ΔΕΗ τις ίδιες ανεμογεννήτριες στην Ικαρία. Εάν σας αρέσει δηλαδή το έργο της ΔΕΗ στην Ικαρία, το δικό μας θα είναι πολύ καλύτερο, γιατί θεωρούμε ότι το κάνουμε πολύ πιο μαζεμένο, να το πω έτσι απλοϊκά. Έτσι. Τώρα, η αποδοτικότητα, δεν θέλω να πω συζήτηση για την αποδοτικότητα. Είναι ρόζι ανεμογεννήτρες. Ακούστε. Όχι, να φοράει και γραμμάτια ανεμογεννήτρες. Καταρχάς, περιαισθητικής. Εγώ δεν θέλω να σας πείσω εδώ πέρα, δεν θα κάνω... Είσαστε ο λόγος απόδοσης αυτής της μηχανής. Θέλω να μας πείτε το πλάσμα. Λοιπόν, είναι βασική ερώτηση. Θα σας το απαντήσω και αυτό, να απαντήσω και τα υπόλοιπα, θα απαντήσω και αυτό, γιατί τέθηκε ένα θέμα παραγωγικότητας. Σας διαβεβαιώ, επειδή ακριβώς είμαι μηχανικός αιωλικής ενέργειας. Μία ανεμογεννήτρια, ένα μεγαβάτ εγκατεστημένο στην Άνδρο, είναι εκπληκτικά πιο παραγωγικό από ότι ένα μεγαβάτ εγκατεστημένο κάπου αλλού στην Ελλάδα. Αν κάπου πρέπει να βάλουμε ανεμογεννήτρες, είναι στο Αιγαίο. Αυτό είναι η αλήθεια. Αν κάπου πρέπει να αξιοποιήσουμε σαν χώρα το αιωλικό δυναμικό, τεχνικά, μα μου επικαλεστήκατε ότι είμαι μηχανικός. Σαν μηχανικός σας λέω, εάν θέλουμε αιωλική ενέργεια στην Ελλάδα, η αιωλική ενέργεια στην Ελλάδα θα μπει εκεί που φυσάει αέρας και στην Ελλάδα φυσάει αέρας στο Αιγαίο. Και στην Μύκονο που λέτε, και στην Άνδρο, και στην Πίνο, και σε όλα τα νησιά. Πόσες ανεμογεννήτριες θα πούνε. Αυτό είναι το που έχει το Αιγαίο. Εγώ δεν είπα μόνο αυτό, είπα. Το Αιγαίο είναι πανέμορφο, παιδιά. Το Αιγαίο έχει παραλίες, έχει τουρισμό, έχει ήλιο, έχει αέρα. Να μιλήσουμε λίγο τεχνολογικά. Μιλάμε όλοι για μια ενεργειακή μετάβαση. Όλος ο κόσμος το λέει αυτό, το λέμε εμείς. Δεν ήρθαμε εδώ σήμερα να σας πείσουμε ότι πρέπει να φύγουμε από τον λιγνίτη και να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εγώ, ερχόμενος εδώ, το θεωρώ αυτό δεδομένο. Εάν θέλετε να το συζητήσουμε και αυτό, να το συζητήσουμε. Θεωρώντας δεδομένο λοιπόν ότι πάμε σε μια ενεργειακή μετάβαση και πάμε σε μια κοινωνία προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεχνολογικά υπάρχουν σήμερα δύο λύσεις, οι οποίες είναι πραγματικά δοκιμασμένες και λειτουργούν σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών. Η αιωλική και η ηλιακή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι. Και η υδροηλεκτρική, η οποία, εν πάση περιπτώσει, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά δεν θεωρούνται ανανεώσιμες πηγές. Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά. Τα μικρά υδροηλεκτρικά θεωρούνται. Εγώ δέχομαι ότι όλα τα υδροηλεκτρικά είναι ανανεώσιμες πηγές. Και τα υδροηλεκτρικά. Για το θέμα του χωροταξικού είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση σε αυτό το θέμα. Και έχω την αίσθηση ότι όλοι εσείς εδώ πέρα, αν ρωτήσω. Υπάρχει σήμερα στη χώρα χωροταξικό ή δεν υπάρχει? Όχι, σας απαντάω, είναι ρητορική ερώτηση. Η απάντηση είναι η εξής. Η χώρα έχει χωροταξικό από το 2008. Έχει το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το χωροταξικό του 2008, όπως δείχνει και η δική σας περίπτωση που ξεκινήσατε από το 2000, ήταν εμβόλεμα αδειών. Όχι. Με συγχωρείτε, από την ειδικότητά μου το έχω κρίνει, το έχουμε κάνει προσφυγή του ειδικού χωροταξικού. Και είναι ένα έκτρομα. Στην Κάριστο αυτό που έκανε και επέτρεπε το ειδικό. Απαντώ και στον κύριο Μαβή, αλλά απαντώ και σε όλους όσους νομίζουν ότι δεν υπάρχει ειδικό χωροταξικό. Πρέπει να το ξέρουμε. Πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι νόμοι της πολιτείας. Υπάρχει ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, υπάρχει. Θέλουμε. Περιμένετε. Θα σας πω εγώ την άποψή μου. Ούτε σε εμάς μας αρέσει. Και εμείς θεωρούμε ότι θέλει βελτίωση. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ περιοριστικό πολλές φορές και απαγορευτικό για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Και εμείς θεωρούμε ότι έχει λάθη το χωροταξικό. Περιμένετε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει. Το χωροταξικό λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Μαβής, δεν είναι ο μόνος που το έχει χτυπήσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ξέρετε πόσες προσφυγές από το 2008 έχουν υπάρξει στο βούλιο της Επικρατείας γεωργικά πάρκα λόγω του φοροταξικού. Ξέρετε κύριε Μαβή. Λέτε αν ξέρω. Ωραία. Δεκάδες. ξέρετε μία η οποία να κέρδισε επειδή επικαλεστήκατε το θέμα της Συμβουλής Επικρατείας. Καμία. Το ειδικό χωροταξικό λοιπόν είναι δοκιμασμένο ακόμα και από το ύψιστο επίπεδο της ελληνικής δικαιοσύνης που είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και να σας πω και κάτι. Θα μου πείτε το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι κάτι δικαστές οι οποίοι είναι του συστήματος που γίνονται πρόεδροι. Ακούστε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πρέπει να ξέρετε ότι ώστε να γίνει το χωροταξικό ακύρωνε μαζικά εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Τα αιωλικά πάρκα είχαν πάρα πολύ πρόβλημα, γιατί πηγαίνανε αντιδρώντες και σε κάποιο βαθμό είχαν και δίκιο και λέγανε ότι δεν μπορεί ρε παιδιά να μην υπάρχει ένα χωροταξικό το οποίο να προβλέπει στην περιοχή θέματα όπως η φέρουσα ικανότητα, θέματα όπως αποστάσεις από τουριστικές δραστηριότητες, από αρχαιολογικές χρήσεις κτλ. Κτλ. Δεν θέλω να μπω σε όλη την εξήγηση του χωροταξικού, αλλά είναι σημαντικό να ξέρετε ότι το χωροταξικό υπάρχει. Το χωροταξικό έγινε γιατί έπρεπε να γίνει. Γιατί τα έργα στο Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνονταν, άρα κάποιοι δικαστές εκεί πέρα κάναν τη δουλειά τους, ακυρώναν επενδύσεις, έτσι. Κρίθηκε πολλαπλώς, πέρασε την κρίση τη δικαστική πολλαπλώς επιτυχημένα και παρόλα αυτά επειδή έχει περάσει μία δεκαετία, είναι απέτηση του χωροταξικού, πρόβλεψη του ίδιου να επικαιροποιείται. Αυτό λοιπόν που τίθεται σήμερα είναι το θέμα της επικαιροποίησης του ειδικού χωροταξικού. Η νέα κυβέρνηση και η προηγούμενη είχε πει ότι θα ξεκινήσει διαδικασία επικαιροποίησης. Αυτό που έχει ανακοινώσει ο αρμόδιος υπουργός είναι ότι η επικαιροποίηση αυτή θα κρατήσει περίπου 2 χρόνια. Γιατί θα κρατήσει 2 χρόνια, γιατί υπάρχουν κάποιες διαδικασίες από ό,τι καταλαβαίνω, εκπώνηση ξανά μελετών, πρέπει να περάσει ξανά από μια διαδικασία αρκετά μακρύ, θα το μαζέψω, αλλά είναι κρίσιμο αυτό. Πρέπει να εξηγηθεί. Εμείς πάντως είμαστε εδώ να κάτσουμε όση ώρα χρειάζεται. Να μπείτε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και να δείτε πόσες ανεμογεννήτριες υπάρχουν στα νησιά. Έχετε δίκιο σε αυτό να ανησυχείτε. Έτσι. Είναι πλαστή εικόνα αυτή. Λέμε για τις αρευτό, τις συγκεκριμένες που έχουμε χάσει. Στη ΡΑΕ, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ φαίνονται όλες οι αιτήσεις. Όταν δει κανένας όλες τις αιτήσεις, όλη την Ελλάδα. Σας λέω είναι 150 με εγκεκριμένη ΑΕΠΟ. 150 τι, μεγαβάτ. 150 κομμάτια. Ανεμογεννήτρια. Ναι, ναι. Εγκαταστημένη σκίωση. Δεν τα θυμάμαι, παίξω τότε στα 100, επειδή... Εν πάση περιπτώσει. Απλά για να ξέρετε, στο χάρτη της ΡΑΕ φαίνονται και όλες οι αιτήσεις. Κανείς άμα δει το σύνολο των αιτήσεων, πράγματι μπορεί να δει να γεμίζει ο τόπος. Και μπορεί να φανταστεί και τις διπλάσιες, έτσι. Δεν τελεσφορούν όλες αυτές οι αιτήσεις και όλες οι άδειες, έτσι. Λοιπόν, λίγο γι' αυτό την αποδοτικότητα των ανεμογεννητριών, το 15-20% δεν στέκει, είναι πάνω από 40% της τελευταίας απόδοσης, καρδιακής απόδοσης. Και η ονομαστική ισχύ που αποδίδει μια ανεμογεννήτρια 1 μεγαβάτ είναι 1 μεγαβάτ. Δεν είναι 15%. Πόσα μεγαβάτ είναι εγκατεστημένα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από ανεμογεννήτριες? Εσείς πώς σας θέλετε, πόσα είναι? Θα σας πω, αλλά τώρα κάνουμε γενική γενική 3.700 ΜΒ. Και τι παράγουμε, ας πούμε, αυτά τα 3.700 ΜΒ, σε επίπεδο... Βεβαίως και παράγει. Τώρα που έχει άπνοια εδώ, ακούστε ποια είναι η μαγεία των ανανεώσιμων πηγών. 4.000 ΜΒ ήταν ο λιγνίτης και παρήγαγε το 50% της ζήτησης. Και τα 3.000 ΜΒ δεν καλύπτουν ούτε το 10%. Αυτό λέμε σας. Όχι, έτσι. Είναι τεχνικά λάθος. Όχι, ο Αθμιέ τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Δεν θέλω να πω σε μια τόσο... Ο κόσμος που θέλει να τα ξέρει, θα σας πω το εξής, για να διευκολύνω λίγο τη γενική συζήτηση. Έχει βγει ένα φυλάδιο με πρωτοβουλία της ΕΝΕΤΑΕΝ, το οποίο απαντά επιστημονικά σε όλους τους μύθους και τις αλήθειες για την ολική ενέργεια. Όποιος θέλει να πούμε σε μια γενική συζήτηση, καλύπτει όλα τα θέματα. Καλύπτει θέματα σε γενικό επίπεδο, για να μην χάσουμε το θέμα της σημερινής συζήτησης που είναι οι τρεις ανεμογεννήτριες στη Μαραθιά. Όχι, δεν έτσι, είναι οι τρεις ανεμογεννήτριες στη Μαραθιά, είναι η αγωνία του κόσμου για το μέλλον του νησιού. Λοιπόν, εγώ θέλω να επανέλθω πολύ γρήγορα στο χωροταξικό. Αναφέρετε όλοι ότι θέλετε να περιμένουμε να γίνει το χωροταξικό. Αυτό νομίζω περιέχει μια αντίφαση με τα προηγούμενα που είπατε και την γενικότερη άρνησή σας να τοποθετείτε τον ανεμογεννήτριες. Γιατί το χωροταξικό το κάνετε και θέλετε να το κάνετε για να δείτε πού και πόσες θα μπορέσουν κατά την άποψή σας και τι κλίμακα. Όλα αυτά και όπως
είπε και ο κύριος Μαδής, θεωρεί ότι μια ανεμογεννήτρια 77 μέτρα συνολικού ύψους είναι εξαιρετικά εκτός κλίμακος του νησού. Δεν, όπως είπα προηγουμένως, δεν υπάρχουν μικρότερες. Αυτή τη στιγμή η τάση είναι γιατί να πάμε σε μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες και θα σας εξηγήσω ακριβώς το λόγο πολύ σύντομα. Ότι όσο. Όχι, μας ενδιαφέρει. Αν έχετε κάποια οικολογική ευαισθησία, σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην κάνει. Αφήστε με να τελειώσω. Μπορεί να μην κάνει με την κλίμακα του νησιού, αλλά γενικώς το κόνσεπτ είναι ότι επειδή η. Η ισχύ της ανεμογεννήτριας και η ενέργεια η οποία αποδίδει έχει σχέση με τη διάμετρο του ρότορα της, έτσι, του έλικα της. Όσο μεγαλώνει ο ρότορας, αυξάνεται με το τετράγωνο της διάμετρου του η ενέργεια που παράγει. Τι θέλω να πω, ότι μια ανεμογεννήτρια με ένα περίγειο 2 μέτρα σε σχέση με μια που είναι 4 μέτρα δεν παράγει τα διπλά ή τετράμετρη, αλλά παράγει 4 φορές παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ένα γεωμετρικό υποδιπλασιασμό όσο μεγαλώνουν τα μεγέθη. Αυτό είναι καθαρά οικολογικό, το να βάλω μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες. Μπορεί να μην αρέσει σε μια κλίμακα σαν την Άνδρο, αλλά γενικότερα εκεί προσπαθούμε να πάμε, ούτως ώστε να μικρύνουμε πολύ τον αριθμό των ανεμογεννητριών που εγκαθίστανται ανά τον πλανήτη μας. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθούμε να τις συγκεντρώσουμε γενικώς σε περιοχές οι οποίες πρώτα απ' όλα έχουν πολύ αέρα, γιατί θα βάλουμε για την ίδια ενέργεια λιγότερο αριθμό και λιγότερες επενδύσεις, και δεύτερον, αν κριθεί ότι δεν αρέσουν, που εκεί μπορεί να επανέλθω στη συνέχεια, να σας πω την άποψή μου, τουλάχιστον να είναι συγκεντρωμένες και να μην έχουν διασπαρεί παντού. Άρα, θεωρώ και πάλι λιπανέχο. Μιλάμε για χωροταξικό. Άρα, δεχόμαστε ότι θα μπουν ανεμογεννήτριες. Αλλιώς δεν χρειάζεται το χωροταξικό. Αν χωράνε γεωμηχανικές. Δύο λεπτά, συγχωρέστε μου αν χωράνε. Δεχόμενοι ότι πάμε και περιμένουμε να γίνει ένα χωροταξικό. Αν είναι ειλικρινής η πρόθεση, ουσιαστικά προσπαθούμε να δούμε πόσες και πού. Το αν θεωρείται ότι ήδη δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες και δεν πρέπει να μπουν ανεμογεννήτριες, αυτό είναι κάτι που δεν έχει σχέση με το χωροταξικό. Το χωροταξικό δεν υπάρχει περίπτωση να μην, με οποιοδήποτε κανόνα και να εφαρμόσετε, εκτός και αν το ξέρετε, να μην βρει χώρο στην Άνδρο να βάλει ανεμογεννήτριες. Παντού θα βρει. Okay. Δεν νομίζω, τουλάχιστον αυτό είναι μια λογική κατάληψη, ας πούμε, ένα λογικό συμπέρασμα. Τώρα, άρα, αν εσείς θεωρείτε πραγματικά ότι στην Άνδρο κάποιο χωροταξικό θα έβγαζε μηδενική εγκατάσταση ανεμογεννήτριων, μα δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Τι χωροταξικό είναι? Τι χωροταξικό? Δηλαδή θα έπρεπε. Ακούστε κύριε Φιλιππίδη, από τις τρεις μπορεί να βάζετε μία. Κοιτάξτε, το μόνο που θα μπορούσε να βάλει σαν κανόνα και κριτήριο είναι δεν γουστάρω. Εκτός από το δεν γουστάρω, δεν θα υπάρξει χωροταξικό που να λέει. Από τις τρεις να μπει μία. Δεν είπε κανείς εδώ πέρα δεν γουστάρω. Θα κρίνουμε μάλλον το χωροταξικό σε όλη την Άνδρο ότι θα έμπαινε μία. Γιατί? Όχι, μία εδώ, μία παρακάτω, μακριά. Μα σας λέω και πάλι, αν ήταν να μπει μία και μία και μία, ο κανόνας που είπα προηγουμένως να τις συγκεντρώσω και τις τρεις κοντά θα ήταν πολύ καλύτερος. Όχι. Γιατί? Όχι, γιατί. Γιατί? Γιατί, γιατί θα συγκεντρώναμε τρεις και θα τελειώναμε. Θα κάνουμε σε ένα σημείο. Τώρα, μα άμα δεν σας αρέσει. Θα σας πω, πάντως ας ξεφύγουμε από αυτό. Να δεχτούμε. Ας αφήσουμε να τελειώσει η δευτερολογία και μετά ο λόγος είναι όλος δικός σας. Να δεχτούμε ότι κάποιες ανεμογεννήτριες θα προκριθούν για να μπουν στην Άνδρο. Κάποιες. Ένα πλήθος. Αυτή τη στιγμή μιλάτε για 200, για 150. Να πούμε θα μπουν 20, 30, 40. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Okay. Εντάξει. Θεωρώ. Ωραία. Αν έχετε ένα στόχο να λάβετε μέρος με ένα χωροταξικό στην. Ο Σπιζαετός που είπε ο κ. Μαδής. Ο Σπιζαετός ξέρουμε και το δηλώνουν στους κατζόχυρους που έχετε γυρίσει ότι υπάρχουν τρία ζευγάρια. Ο ορνηθολόγος που παρουσιάζεται λέει θα μπορούσε να υπάρχει χώρος για ένα τέταρτο στο βορρά.
Αυτά είναι από τη χώρα και κάτω και τα τρία ζευγάρια. Άρα, εντάξει, αυτό είναι καταγεγραμμένο από την ορνηθολογική εταιρεία. Εγώ το μόνο... Αν θέλετε την Παρασκευή που θα γίνει συνέντευξη τύπου εκτενής πάνω στο θέμα, αν σας ενδιαφέρει να πληροφορηθείτε. Εγώ μέχρι σήμερα αυτό βλέπω. Οι σκατζόχεροι το παραθέτουν, μιλάνε γι' αυτό. Τα βίντεο που αναρτάτε στα διάφορα... Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή χάνονται περί τα 30.000 είδη το χρόνο από τον πλανήτη. Τώρα, το εάν θα μετακινηθεί ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει κάποιος πιζαϊκός και ενοχλεί... Λίγο παρακάτω. Νομίζω τέτοιοι κανόνες δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτοί από κανένα φοροταξικό. Δηλαδή, το κράτος έχει κάποια ευθύνη αυτή. Έχει κάποια ευθύνη και κάποιες πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από 160 χώρες οι οποίες στο Παρίσι συνυπέγραψαν να σώσουν αυτόν τον πλανήτη και όχι μόνο το σπίτι τους και έχουν αποφασίσει και δρομολογούν να επενδύσουν στις ήπιες μορφές ενέργειας. Τώρα, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, το μόνο το οποίο υπάρχει, γιατί είναι πέραν από κάθε ζώνη η οποία έχει ραζωθεί το νησί πραγματικά, εγώ θεωρώ με υπερβολή ως προς τους οικοτόπους οι οποίοι υπάρχουν. Εμείς βρισκόμαστε 3 χιλιόμετρα μακριά από τον οποιοδήποτε οικότοπο και ειδικότερα το μόνο είδος μάλλον που ξέρουμε ότι θα μπορούσε να είναι στην περιοχή είναι ο μαυροπετρίτης που είναι ένα γεράκι το οποίο κατά την άποψή μας, κατά τις παρατηρήσεις μας, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει παρατηρηθεί να αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Όχι, μα οι 7 ανεμογεννήτριες δουλεύουν. Έχουμε ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα. Λέτε, δεν υπάρχει ειδοποιώς διαφορά μεταξύ του δικού σας αιωλικού πάρκου και όλων των υπολείπων. Υπάρχει μια σημαντική, ότι εμείς έχουμε τελειώσει τα έργα. Τα έργα έχουν γίνει. Αν υπάρχει μια καταστροφή που θεωρείται ότι έχει γίνει, που εγώ δεν θεωρώ, έχει επέλθει. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι εμείς θα υποστούμε ένα απίστευτο κόστος, καταστροφικό δυστυχώς, ενώ οι άλλοι δεν έχουν ξεκινήσει. Ούτε μηχανήματα έχουν παρακλείσει, ούτε τίποτα. Αυτό είναι μια ειδοποιώς διαφορά και θα ήθελα να τη λάβετε υπόψη σας. Γιατί αυτό που μας προτείνεται και ειδικά ο Κάρολος, νομίζω ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Γιατί προτείνει να κάνει ένα χωροταξικό εδώ τοπικό. Δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Και δεύτερον, η εμπειρία μου λέει τουλάχιστον στατιστικά ότι δεν πρόκειται να τελειώσει. Και δεύτερον, δεν θα έχει καμία νομική ισχύ. Άρα το κράτος δεν πρόκειται να το σεβαστεί. Θα είναι μια δική σας εφεύρεση. Πρώτα απ' όλα να μιλάει ο καθένας το πολύ 1,5-2 λεπτά. Παρακαλούμε για να μπορέσουν να μιλήσουν όσοι περισσότεροι μπορούν. Να δείξουμε σεβασμό και στους υπόλοιπους και να κρατήσουμε και ένα επίπεδο. Δεν χρειάζεται. Έχει ο καθένας την άποψή του. Θα είμαστε ευγενικοί γιατί είμαστε ευγενικοί. Καλησπέρα. Ανάλογα με την εξέλιξη. Ξεκινήστε και ωραιοποιήστε το δικό σας πάρκο. Ας το πούμε πάρκο. Το δικό σας κόλπο θα λέω εγώ. Και είπατε ότι είναι ωραίο, πρότυπο. Και τα λοιπά και τα λοιπά, με τρεις κοντές χαμηλές ανεμογεννήτριες. Ο κύριος Γούλας είπε ότι είχε πολλές επαφές όλα αυτά τα χρόνια με την τοπική κοινωνία και το θέλανε όλοι. Και καταλαβαίνετε, συμπεριζώστε το πρόβλημά μας. Καταρχήν είπατε εσείς σαν επιστήμονας, δεν μπορώ να καταλάβω που είπατε, δεν γνωρίζετε το τι πρόκειται να συμβεί στο νησί. Είπατε να δεν ξέρω, που πιστεύω ότι ξέρετε. Και συνεχίσατε να λέτε ότι οι μεγάλες ανεμογεννήτριες είναι πιο οικολογικές από τις μικρές, άρα αυτές που βάλατε εσείς είναι αντιοικολογικές. Ο κύριος Γούλας στη γνωμοδότηση του Μυτιλινέου πάνω από τον όρμο που φαίνεται, εκεί είναι 5 ανεμογεννήτριες των 150 μέτρων, διερήγνει τα ημάτια του και έλεγε ή αιωλική ή πυρηνική ενέργεια. Άμα θέλουμε ρεύμα, κάπως πρέπει να το παράξουμε. Ναι, αλλά είναι σε αντίθεση με αυτό που λέτε ότι το δικό σας πάρκο είναι μικρό και δεν θα πειράξει. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Λέτε από τη μια ότι το δικό σας πάρκο είναι μικρό και καταλαβαίνετε το πρόβλημά σας και σεβαστήκατε τους κατοίκους με ένα μικρό πάρκο και από την άλλη δεν πειράζει που είναι μεγάλο το άλλο του Μυτιλινέου. Λέτε ότι είναι πιο οικολογικό από την άλλη. Δηλαδή κάπου εκεί με μπερδεύετε. Θα ήθελα μια σαφή απάντηση. Και δεν έκανα καμία σύγκριση ούτε μίλησα με άλλο πάρκο. Είπα ναι, ότι αν οι δικές μας. Είπα ότι αν οι δικές μας οι τρεις ήταν μία, θα ήταν πιο οικολογικό. Ναι, γιατί θα είχα μία. Θα ήταν λίγο μεγαλύτερη, αλλά θα ήταν μία. Δυστυχώς, μετά από τόσα χρόνια, η αδειοδότησή μου παρέμεινε εκεί. Σε αυτό που είχα σχεδιάσει εξ αρχής. Και με όσα ακούω και τις αρνήσεις τις μεγάλες, νομίζω ότι καλύπτω τουλάχιστον τα δικά σας
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κριτήρια. Προμηνών συστήθηκε στην Άνδρο μια δημοτική επιτροπή αγώνα με το μέγιστο δυνατό θεσμικό κύρος, στην οποία συμμετέχει μέσα όχι μόνο ο Δήμαρχος, τόσο ο Έπαρχος, όσο και οι επικεφαλής της Μίζωνος και Λάσωνος Αντιπολίτευσης και επιφανείς πολίτες οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο και συστήσανε μια επιτροπή αγώνα. Η επιτροπή αγώνα αυτή τι στόχο είχε? Καταρχήν είναι μια επιτροπή που έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και εισηγείται. Τι εισηγήθηκε αυτή η επιτροπή? Όχι πάρα πολλά πράγματα, μόνο ένα. Αναστολή των εργασιών όσων πάρκων έχουν αδειοδοτηθεί και μία αδειοδότηση νέων πάρκων έως ότου να εκπονηθεί νέο χωροταξικό. Αυτό επειδή υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση για το ότι είναι χωροταξικό, δεν θα συστήνονταν καμία τέτοια επιτροπή και δεν θα υπήρχε καμία πίεση εάν προφανώς μπορούσαμε να χωροθετήσουμε μόνοι μας. Τι είναι το χωροταξικό? Καταρχήν από ποιον μπορεί να εκπονηθεί ένα χωροταξικό σχέδιο? Δεν μπορεί ούτε από μια τοπική κοινωνία, ούτε από έναν δήμο, ούτε καν από την περιφέρεια. Το χωροταξικό εκπονείται από το Υπουργείο και κυρώνεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση σε αυτό το πράγμα. Ουδής είπε ότι πρόκειται εμείς να χωροθετήσουμε, να μαζευτούμε πέντε φίλοι να κάνουμε ένα χωροταξικό. Αυτός είναι και ο λόγος που συστήθηκε μια τέτοια επιτροπή με τέτοιο κύρος, αντίστοιχη με τη Στινού, ούτως ώστε να υπάρχει πίεση στον Περιφερειάρχη, ο Περιφερειάρχης με την σειρά του να πιέσει την κυβέρνηση, ούτως ώστε να πετύχουμε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει το γενικό χωροταξικό σχέδιο για την Ελλάδα και υπάρχει και το ειδικό χωροταξικό, έτσι λέγεται, για τις ανενόσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο προκαθορίζει κάποιες προδιαγραφές και λέει ότι πού μπορούν να μπουν ανεμογεννήτρες σε γενικές γραμμές και πού όχι. Όχι σε Natura, απόσταση από οικισμό τάδε και. Αυτό όμως δεν διασφαλίζει ένα κλειστό σύστημα όπως είναι ένα νησί για το που θα μπουν. Γιατί φυσικά μπορούμε να αποφύγουμε δύο-τρεις περιοχές οι οποίες είναι οικολογικά ευαίσθητες και να τοποθετηθούν random οι ανεμογεννήτριες. Δηλαδή, ακόμα και αν αποδεχτούμε ότι είναι καλές χρυσές οι ανεμογεννήτριες, μπορούν να μπουν παντού και διάσπαρτα σε όλο το νησί. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ότι εμείς θα βάλουμε 3-4, γιατί εσείς θα βάλετε τις 4, αλλά θα ακολουθήσω και άλλοι οποίοι θα βάλουν 14 και 54. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, ένα ερώτημα είναι για ποιο λόγο εισηγήθηκε αυτή η επιτροπή, αναστολή των αδειοδοτήσεων και αναστολή των εργασιών όσων έχουν αδειοδοτηθεί. Γιατί έχει υποθεί και το ζήτημα ότι ρε παιδιά, εντάξει, δεν πειράζει. Ας πούνε οι 3-4 οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί, ας γίνουν οι εργασίες και από εκεί και πέρα θα εκπονηθεί το χωροταξικό και να κόψουμε τις άλλες. Όχι παιδιά, το χωροταξικό δεν είναι κάτι το οποίο θα ψηφιστεί αύριο ή μεθαύριο. Είναι μια διαδικασία η οποία αν κινηθεί σχετικά γρήγορα μπορεί να πάρει και 2-3 χρόνια. Μέχρι τότε, μέχρι να περάσουν τα 2-3 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση, είναι προφανές ότι και άλλες εταιρείες θα έχουν πάρει αδειοδοτήσεις, οι οποίες φυσικά θα έρθουν μετά και θα πούνε, ας πούμε, εφόσον η ΔΕΗ τοποθέτησε τα έργα της ως αδειοδοτημένη, γιατί να μην τα τοποθετήσουμε κι εμείς. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, εάν επιτραπεί να εγκατασταθούν οι αδειοδοτημένες, ουσιαστικά ανοίγει μια κερκόπορτα. Δεν έχει τέλος και σταματημό αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλά ένα τακτικό λάθος, είναι ένα στρατηγικό λάθος. Και από τη στιγμή που εσύ επιτρέπεις τον καθένα να κάνει τη δουλειά του, δεν έχει και κανένα λόγο να σου πονήσει χωροταξικό. Ουσιαστικά η αναστολή των εργασιών είναι ένα κέριο σημείο το οποίο θα πιέσει την κυβέρνηση, θα δημιουργήσει τέτοιες πιέσεις για να εκπονηθεί ένα χωροταξικό. Δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο θα ορίζει ζώνες στο νησί όπου μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Και ναι, σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Γιατί είναι και πολύ. Γιατί υπάρχουν πολλές ταχύτητες στο τι θέλει ο καθένας. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, αν ήταν στο χέρι μου, θα ήθελα να εγκαταστήσω δύο πάρκα με πέντε ανεμογεννήτριες στο βόρειο τμήμα του νησιού και πέντε στο νότιο και να τις μετράω επί 20 χρόνια πειραματικά για το τι θα γίνει. Υπάρχουν και άλλοι που δεν θέλουν να μπει καμία. Αυτές είναι προσωπικές απόψεις. Πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές για το τι μπορεί να γίνει. Άρα, το να ζητάμε ένα χωροταξικό σημαίνει από την πλευρά μας και μια αποδοχή ότι στο μέλλον προφανώς θα τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Όμως αυτό το χωροταξικό σχέδιο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εκπονηθεί εάν αφήσουμε να γίνονται έργα. Για τους λόγους τους οποίους περιέγραψα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν η πιο σωστή άποψη που άκουσα για το χωροταξικό. Με μια μικρή διαφορά ότι εδώ έχουμε κάποιο έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Δεν είναι ολοκληρωμένο.
Θα μπορώ να τελειώσω τη φράση. Γιατί δεν έχει. Δύο λεπτά. Να τελειώσω τη φράση. Είναι προφανές ότι δεν έχει εγκατασταθεί, ανεγερθεί. Αλλά το έργο έχει τελειώσει τεχνικά. Δεν κολλάμε στο λεπτό. Μην κολλάτε. Έχει, ακούστε με. Έχει τελειώσει το 98% του έργου οικονομικά και το μόνο που παραμένει, όπως, δύο λεπτά, μην διαμαρτύρεστε, όπως είπε ο κύριος Λαδακάκος, παραμένει μόνο 10 με 12 μέρες ανέγερση. Αν το βάλω είτε στα 20 χρόνια, είτε στο χρόνο... Είναι ολοκληρωμένο αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε στις ανεμογέννησες. Αυτό σημαίνει ολοκλήρωση για μένα. Okay. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά δεν θα πάμε πουθενά στη συζήτηση. Αυτό σημαίνει ολοκλήρωση. Έχετε δίκιο. Η ετοιμολογία. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο ότι με συγχωρείτε. Δεν θα ξανακάνω τέτοιο λάθος, αλλά παρακαλώ, περιμένετε να ολοκληρώνω τη φράση. Γιατί μπορείτε να συμπληρώσω που να σας καλύπτει. Τώρα, λέω, έχει απόλυτα δίκιο ο κύριος ο οποίος μίλησε για το χωροταξικό, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι και αυτό που θέλει να πετύχει θα το πετύχει με αυτόν τον τρόπο. Το να καταστρέψει μια εταιρεία για κάτι το οποίο έχει περίπου ολοκληρωθεί και έχει εκταμιευτεί το 98% του κόστους, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μόνο η μεταφορά και ενέργειες μέσα σε 10 μέρες, δεν νομίζω ότι ούτε και τίποτα ανοίγει, απλώς βάζει μια λογική με δεδομένο κιόλας ότι παραδέχεται και αποδέχεται ότι θα μπουν ανεμογεννήτριες και γι' αυτό ρεαλιστικά και γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε ένα προταξικό. Τώρα, σκεφτείτε όμως τι αδικία θα υπάρχει σε σχέση μαζί μας και όλα τα άλλα τα έργα που θα μπορούσαν να αναστείλουν μέχρι να ολοκληρώσετε το χωροταξικό σας, το οποίο θα διαρκέσει 2 και 3 χρόνια. Αυτό λέω. Το 20, μην συγκρίνετε το 20 με το... Παρακαλώ. Μην συγκρίνετε το 20 χρόνια, το οποίο αποτέλεσε το σύνολο της αδειοδοτικής διαδικασίας, με την ώρα που πήραμε την απόφαση, ξεκίνησε η επένδυση, αγοράσαμε τις μηχανές, κάναμε τα έργα υποδομής, πληρώσαμε το κόστος του καλωδίου και τη συμμετοχής μας στο καλώδιο το οποίο συνδέει την Άνδρο με την υπηρετική Ελλάδα, που να σας πω την αλήθεια, ξεπέρασε τις 550.000. Μόνο το κόστος συμμετοχής μας στο καλώδιο και στη γραμμή που έκανε ο ΔΕΔΙΕ για να το κάνουμε. Για να σας τυπηθούμε το έργο. Ναι. 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 Όχι. Για να διαφοροποιήσω. Όχι έτσι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μην το κάνουμε. Υπάρχουν. Είναι προφανές. Είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση κατά την ταπεινή μου άποψη έπρεπε να έχει γίνει πριν από 20 χρόνια, πριν από 10 χρόνια. Να έχει ξεκινήσει. Να έχει γίνει μια επαφή. Είναι μοιραίο αυτή τη στιγμή να έχει γίνει αυτή η πόλωση. Γιατί εμείς έχουμε τις απόψεις μας ξεκάθαρες, οι άνθρωποι έχουν τα συμφέροντά τους ξεκάθαρα και την έκθεσή τους αυτά και υπάρχει αυτό το χάσμα. Αυτό που είπα στην αρχή, ότι μας βάζουν και τσακωνόμαστε. Αλλά δεν αλλάζει το θέμα. Το θέμα παραμένει. Το αν η απάντηση των κυρίων είναι δεν μας παίρνει οικονομικά να περιμένουμε, τότε εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς. Έτσι. Να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε και να δείξουμε μια κοινωνική συνέπεια. Δηλαδή η κοινωνία εδώ πέρα, εφόσον έχει μια άποψη, εφόσον την έχει τεκμηριώσει και την έχει αποφασίσει, εφόσον νιώθει ότι αυτό το πράγμα θα κόψει κομματάκια το νησί και θα γίνει αυτό. Αλλά να μην μιλάω μόνο εγώ. Ήθελε κάποιος κύριος από εδώ, από ώρα να μιλήσει. Παρακαλώ. Μια ερώτηση. Δεν έχω αντιληφθεί από την πλευρά του. Δεν έχω αντιληφθεί από την πλευρά σας, αν και κατά πόσο είναι σεβαστή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από την πλευρά σας, που σημαίνει πρακτικά ότι διακόπτεται εργασίες και κάνετε ό,τι σας εκτιμάτε. Το αποδέχεστε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή όχι? Απλώς για την ιστορία να πω ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε ληφθεί πριν κάνετε την υπογειοποίηση του καλωδίου. Υπογειοποίηση του καλωδίου, δηλαδή τα έργα μετά την απόφαση συνεχίστηκαν για την ιστορία. Αυτό απαντήστε εσείς. Αν κάποιος σέβεται την τοπική κοινωνία, είμαστε εμείς. Γιατί, με συγχωρείτε, θα με αφήσετε να απαντήσω. Το ότι δεν σέβεται την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας της περιοχής του Μακροτάνταλου,
Νομίζω αυτό θα του δείξει. Ότι... Υπάρχει. Είπατε ότι έπρεπε να σταματήσουν. Πολύ ωραία. Τα ισχυροθετήσεις έχουν τελειώσει κοντά στα Χριστούγεννα. Αυτό είναι, όπως είπε και ο κ. Μαρδής, δύο μήνες, νομίζω το Μάρτιο, συστήθηκε η Επιτροπή σας. Τώρα, δεύτερο, όταν έχουμε ξεκινήσει να δείχνουμε ένα καλώδιο και όταν μέχρι τελευταίως δεν υπήρχε ουσιαστικά καμία επίθεση στη δικιά μας τη μονάδα, ακόμα και το Φεβρουάριο που ήρθαμε και μας καλέσατε, και αν δείτε τα πρακτικά και ό,τι ακούστηκε, δεν υπήρχε καμία αιχμή, αλλά η άποψή σας ήταν και είναι οι μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εμείς δεν θεωρούσαμε το εαυτό μας το τι συμπεριλαμβανότανε, ήταν σαφέστατο. Απαντάω. Απαντάω σαφέστατα. Μπορείτε να είστε απαντάω. Απαντάω σαφέστατα. Είχαμε ολοκληρώσει με την εμείς θεωρούσαμε ότι... την ιστορία του έργου. Δεν σας ζήτησα. Σας απαντάω ευθέως και σας λέω. Σέβεται την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό είναι το έργο. Σας λέω. Δεν είχαμε πριν την απόφαση. Σας λέω και πάλι. Είχαμε ξεκινήσει ακόμα για την καλωδίωση. Πριν την απόφαση. Πριν την απόφαση, ναι. Πριν την απόφαση. Έπρεπε να σταματήσει. Μα πριν την απόφαση τι να σταματήσει. Όχι, μετά την απόφαση. Ήρθε η απόφαση. Και τώρα υπάρχει απόφαση. Και έπρεπε να σταματήσετε αν είσαστε σύνομοι. Πάνω στο τραπέζι. Κατόπιν... Το σύνομοι δεν μου το πείτε εσείς. Όχι, εγώ εντάξει, είμαι ναι. Υπερσύνομος είμαι. Τώρα, εάν όταν έχετε δεν κάποιο... σέβεστε την δημοτική αρχή, δεν είναι. Δεν είναι. Μην μπερδεύετε τον νόμο με την τοπική. Πάρτε το μικρόφωνο. Εγώ λέω, εγώ ζήτησα. Εγώ ζήτησα και επιβεβαίωσα με την τοπική κοινωνία ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, σεβάστηκα την τοπική κοινωνία. Ποια κοινωνία? Του Μακροτάνταλου. Όχι του Μακροτάνταλου. Αυτοί που είχαν νοικιάσει και έχουν αποκτήσει. Αυτοί που είχαν. Εσεί δεν σέβεστε του ανθρώπου οι οποίοι μένουν στην περιοχή. Για να μην βουλιάξει τελείω. Όχι το σύνολο του Μακροταντάλου, να ξέρουμε τι είναι. Ένα σχόλιο πολύ γρήγορα. Ένα σχόλιο. Δύο λεπτά. Πάλι πάρει περί νομοθεσίας. Το έργο έχει συγκεκριμένες από την νομοθεσία και τις άδειές του προθεσμίες για να υλοποιηθεί. Το ξέρετε κύριε Μάρτιν. Δεν μπορούμε να το τελειώσουμε όποτε θέλουμε. Δεν μπορούμε να το σταματάμε και θα το κάνουμε σε κανένα δύο χρόνια. Έχουν λήξει οι άδειες. Όχι, όχι. Εάν θέλει. Αυτό που λέτε δεν είναι νόμος, είναι πρόταση. Οποιοσδήποτε φορέα να σταματήσει πρέπει να πάει στο Υπουργείο και να συνεργαστεί. Να δοθεί παράταση στις εταιρείες. Έτσι. Όταν έχεις προθεσμίες, πώς θα σταματήσεις. Επειδή μου το λέει ο Δήμαρχος Αντιδράει, να σας απαντήσω. Άμα λήξει. Πώς, είπατε πώς. Θέλετε μια απάντηση αυτό. Λοιπόν, έχουμε εξαντλήσει δουλειά στη Βηγενή. Να απαντήσω στον κύριο. Δεν εμφανίστηκε ποτέ, ούτε ο ίδιος είπε τίποτα τέτοιο. Καταλάβατε από την εισήγησή μου ότι στα χρόνια αυτά και από κάποιο που το είπε και ο κύριος Καλάς το είπε ότι έχουν αλλάξει τα κοινωνικά δεδομένα και τα διοικητικά δεδομένα του νησιού. Το σέβομαι τους πέντε ανθρώπους εκεί πέρα. Έχει πολλά, έχει πάρα πολλά. Όχι μόνο εκεί. Πρώτον, μιλάμε για χωροταξία. Θα κάνω ένα κύκλο και θα γυρίσω στην απάντηση του κύριου Λαδονάκου, για συγγνώμη Λαδακάκου, ότι για το τι μπορείτε να κάνουμε. Τι έχουμε εξαντλήσει και δεν γίνεται και γι' αυτό είπαμε μας έχουν βάλει απέναντι. Λοιπόν, όταν εσείς κύριε του τοπικού συμβουλίου εκεί πέρα, αν πάρουμε πέντε άνθρωποι επιστήμονες και εγώ κάτι έχω σπουδάσει και πιάσουμε το νησί από μηδενική βάση να κάνουμε ένα χωροταξικό, να ανοίξω μια παρένθεση για να καταλάβετε τη χωροθετική του, πώς το λένε, μάλλον την επιστημοσύνη του ισχύοντος χωροταξικού, προβλέπει στα μεν μη διασυνδεδεμένα νησιά κάτι ανθρώπινο που είναι τεχνικά προσδιοριζόμενο, το τόσο τα 100 που σηκώνει ένα κλειστό σύστημα για την αστάθεια του, χωρίς αποθήκευση, το τεράστιο θέμα, στα μεν διασυνδεδεμένα, ό,τι ισχύει στην εμπρητική χώρα, δηλαδή μόνο χωρική ποσόστοση, χωρίς ποιοτικές αρχές. Και αντί να λέει πού θα πάτε, λέει πού μπορείτε να μην πάτε. Δηλαδή ακριβώς η ίδια παθογένεια που έχει καταστρέψει την Ελλάδα με αυτό το σχέδιο δόμηση. Αυτό δεν είναι χωροταξία. Αυτό είναι εμβαλωματική ελληνική πολιτική που κατέστρεψε την Ελλάδα με 6 μέτρα κατασκευές και εσείς έρχεται με 100. Να κάνετε το ίδιο επειδή σας συμφέρει. Απλά. Κύριε Μαβή, πού ήσασταν το 2008.
όταν αυτό το εμβληματικό. 12 χρόνια πού ήσασταν, σήμερα. Δηλαδή, έκανα προσφυγή ως δίκτυο εκολογικών οργανώσεων. Να μετά από 12 χρόνια να αναπτύσσατε στα Υπουργεία. Κριτική στον νόμο. Έχω να κάνει. Όχι, όχι, σας διαψεύδω, με συγχωρείτε. Καλύπτουμε τον τροχό. 12 χρόνια μετά το χρονοδιάγραμμα. Μη μου λέτε τι έκανα. Μη μου λέτε τι έκανα, γιατί εδώ προσβάλλω. Το τι έχουμε προσπαθήσει κάποιοι άνθρωποι 15 χρόνια σε όλα τα επίπεδα, για να έρθω και στην απάντηση του ερωτήματός σας. Έχουμε πάει σε όλους τους υπουργούς και πριν την Πριμπύλη, έναν έναν, και έχουμε βρει τον εκπρόσωπο της Γερμανίας. Και όχι Έλληνα υπουργό, ανεξαρτήτως κομμάτων. Έχουμε εξαντλήσει τα πάντα και το μόνο που έχει μείνει είναι ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι εικόνα. Τμήμα της οποίας είστε και εσείς. Είναι μια ακραία άποψη, συγχωρέστε μου σας το λέω. Ακραία άποψη. Όταν λέτε ότι βρήκα στα Υπουργεία το Γερμανό, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Υπάρχει κανένας Γερμανός. Κάνω... Είναι Έλληνες πατριώτες όλοι και κάνουν το καλύτερο για τη χώρα. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Θα ήθελα να πάρω λίγο τον λόγο και να θυμίσω το εξής. Αυτό το κράτος. Το οποίο δίνει αυτές τις άδειες. Προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το κράτος το οποίο δίνει αυτές τις άδειες. Είναι ένα κράτος το οποίο έχει αποφασίσει να ξεπουλήσει όλη τη χώρα. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Για το ιδιωτικό συμφέρον. Και οι μόνοι που μπορούμε να περασπιστούμε αυτή τη χώρα είμαστε εμείς. Εμείς θα υπερασπιστούμε τα νησιά μας. Εμείς θα υπερασπιστούμε την Ελλάδα. Δεν θα την υπερασπιστεί το κράτος με τις ξεπουλημένες άδειες που δίνει. Καταλάβετε το. Από εμάς εξαρτάται. Δεν εξαρτάται από το κράτος και τις άδειες. Μιλάω και δεν Ζητήσαμε μια ενημερωτική συζήτηση. Όχι, αλλά δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ σοβαρά. Αυτά που λέει ο άνθρωπος δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είναι προσβλητικά. Είναι προσβλητικά για κάθε Έλληνα. Όχι, όχι. Μιλάει από καρδιά. Είμαστε Τούρκοι. Δεν το ξέρω αυτό. Ένας άνθρωπος που μιλάει από καρδιά. Ποιος θα απελευθερωθεί τη χώρα, ρε παιδιά. Δεν είναι αυτό το κάτω. Αυτή θα απελευθερωθεί τη χώρα. Θα είδατε τι έχει κάνει. Το χρήσιμο του αρέσει το δεν είναι πολιτικό το θέμα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει κανένα πολιτικό άτομο εδώ πέρα. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Πώς δεν είναι, να μου λέγε το Μετσοτάκη. Αυτό που είπα εγώ ήταν η εμπειρία. Ήταν εμπειρία στιγμή. Κάτσε Κάρολε, συγγνώμη. Μπορεί ο κόσμος να κάνει ερωτήσεις. Λοιπόν, εγώ για να κλείσω αυτό το θέμα, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Υπήρχε διαστρωμάτωση κοινωνική στο τι κάνατε εσείς και στο τι κάναμε εμείς. Δεν υπήρχε επικοινωνία. Με διαψεύδετε σε αυτό. Θα σας πω ποια είναι η αλήθεια. Εγώ μέχρι το 2014 ήμουν συνέχεια στο νησί. Ωραία. Συζητούσα με την τότε τοπική αυτοδιοίκηση συνεχώς από το 2000. Με την οποία είχαμε ξεκινήσει κιόλας να κάνουμε μαζί κοινό αιωλικό πάρκο στην νότιο άνθρωπο. Τα ξέρω. Το εγκαταλείψαμε. Τα ξέρετε. Άρα μην μου λέτε ότι 20 χρόνια που ήμουνα. Μια στιγμή. Με συγχωρείτε πολύ. Όχι, όχι. Λοιπόν, όταν η κοινωνία. Μια στιγμή. Το τι έκανε η δημοτική αρχή. Η κοινωνία σας άφησε να το κάνετε. Μα ποιος την ψήφισε την τοπική κοινωνία. Την τοπική αρχή. Η κοινωνία. Δεν καταλαβαίνω. Εσείς θεωρείτε ότι εσείς είστε τοπική κοινωνία. Ας μην κάνουμε πολύ κακή συζήτηση. Που συζητούσαμε την τοπική κοινωνία. Μια στιγμή. Είμαστε το 2014. Αυτό είναι 2014. Είναι καφενείο. Ποια 2014. Είναι 6 χρόνια πριν. Όχι από τότε που ξεκίνησε να υλοποιείται το έργο. Ζητώ συγγνώμη για το διαπροσωπικό που δεν είναι. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε. Εσείς μου είπατε ότι 20 χρόνια πριν. Παραδείγμα το μικρόφωνο σε κόσμο να πει λίγο κάτι που θέλει. Και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί τις βάλατε εκεί στο συγκεκριμένο σημείο που είναι στην κορυφογραμμή και φαίνονται από παντού. Γιατί δεν τις πήγατε λοιπόν σε ένα σημείο που θα είναι λίγο πιο προς τη θάλασσα, σε σημείο που να μην φαίνεται. Δηλαδή έχουμε τις αλμογιέτες που πήγαινε στο Καλυβάρι, μέσα στο χωριό, και τώρα εσείς πηγαίνετε στα 500-800 μέτρα στον Άγιο Νούφριο και βάζετε άλλες τρεις εκεί, που σημαίνει θα βάλει και η ΔΕΗ άλλες 5,
και πάνω στην κορυφογραμμή θα γίνει ένα πολύ άσχημο θέαμα. Από όλη την περίπτωση. Δεν τις θάβουμε. Τις δείχνουμε τις ανεμογεννήτες, δεν τις θάβουμε. Στην κορυφογραμμή δεν είναι. Μπορεί γιατί τις βάζουν στις θάλασσες, κύριε, γιατί. Θα μπορούσατε να τις βάλετε λοιπόν σε ένα σημείο πιο χαμηλά, οι οποίες να μην φαίνονται. Γιατί το χωροταξικό αυτό σημαίνει, αυτό θα λέει το χωροταξικό, να μπουν σε σημεία τα οποία να μην φαίνονται. Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τους κανόνες που έχει βάλει καταρχάς το ελληνικό κράτος και υπάρχουν κανόνες χωροθέτησης όπως υπόθηκε προηγουμένως από το 2008 πολύ συγκεκριμένες. Το λάθος του χωροταξικού είναι ότι έγινε ένα χωροταξικό και ισχύει για όλη τη χώρα με αποτέλεσμα να είναι αυτό που είπε ο κύριος Βαδής, ότι δεν λέει που είναι ανάποδο. Λέει που απαγορεύει. Γιατί έγινε ενιαία για όλη τη χώρα, γιατί δεν μπήκε στην εξειδίκευση του κάθε συγκεκριμένου τόπου. Τι είπε, όπως λέει ο κ. Μαδής, στον Παρθενώνα και 500 ή 1000 ή 10 χιλιόμετρα από αυτόν δεν μπορείτε να βάλετε. Δεν μπορείτε να βάλετε όπου υπάρχουν ειδικές προστασίες, όπου υπάρχουν διάφορα σημεία θέασης κτλ. Έβαλε λοιπόν γενικούς κανόνες για όλη την επικράτεια. Η διόρθωση για την οποία μιλάμε, εάν μιλάμε για μια διόρθωση η οποία έχει ξεκινήσει ήδη σαν σκέψη, είναι για να μπορέσουν να ληφθούν οι συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες των μικρότερων σχηματισμών όπως είναι τα νησιά. Αυτή θα είναι η πρόσθεση που θα γίνει. Δεν περιμένουμε καμία ουσιαστική αλλαγή στην αρχή η οποία διέκοψε. Τώρα, για να απαντήσω και συγκεκριμένα, εμείς με βάση αυτούς τους κανόνες, γιατί μου λέει ο κύριος, εμένα δεν μ' αρέσουν εκεί τις βάσεις. Αυτό δεν το προβλέπει το χωροταξικό. Και πάω πολύ γρήγορα σε αυτό που λέμε μου αρέσει και δεν μου αρέσει. Όπως εξηγούσα και συζητούσαμε προηγουμένως, που αρέσει, δεν μου αρέσει, είναι θέμα παιδείας. Όχι καλής ή κακής, αλλά πώς εκπαιδεύτηκες. Θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εγώ έβαλα κάποια στιγμή για το Δήμο Μικόνου μία ανεμογεννήτρια. Στο μαράθι πάνω από το φράγμα τους για να δίνει ενέργεια στο εκεί δηληστήριο. Λοιπόν, με το που την είχα τελειώσει και τα λοιπά, βρισκόμουν στην άνω μερά της περιοχής και ήρθε μια ξένη κυρία και μου λέει, εσείς τη βάλατε την ανεμογεννήτρια? Λέω, μάλιστα. Ήρθε και με φίλησε. Για να μην παρεξηγηθούμε βέβαια, ήταν πολύ μεγαλύτερη από μένα γιατί εδώ ήμουν και 20 χρόνια νεότερος. Έτσι. Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ. Γιατί μου είπε μπράβο, γιατί εκείνη με τη δικιά της την παιδεία απλώς το θεωρεί καλό όπως το θεωρώ και εγώ όταν το βλέπω και απαντώ στην Κατερίνα που με ρώτησε προηγουμένως ακριβώς για αυτό το πράγμα. Εάν μ' αρέσει όταν βλέπω ανεμογεννήτρια. Είμαι τόσο biased που δεν μπορώ να τη δω άσχημα, γιατί αυτό που έρχεται αμέσως στο μυαλό μου είναι ότι κάνω κάτι καλό για το περιβάλλον και θα μπορέσω να το σώσω. Μπορεί να έχω λάθος. Ο κύριος Μαβής έχει μια άλλη άποψη. Δεν ξέρω, λέω ότι και ευελπιστώ, βλέποντας από τα παιδιά μου και από τα εγγόνια μου, αν θέλουμε να υπάρχουν και να μπορέσουν να ζήσουν σε αυτό το πλανήτη, κάτι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, η άρνηση την οποία ακούω αυτή τη στιγμή, το δεν μ' αρέσει, δεν νομίζω ότι είναι αρμόζει. Αυτό είναι και μας προσβάλλετε γιατί μας λέτε απέριστος. Όχι, δεν είπα καλή και κακή. Γιατί είχε άλλη παιδεία. Όχι, το είπα από την αρχή. Δεν εννοώ καλή ή κακή παιδεία. Διαφορετική παιδεία. Εκείνη επάνω έχουν... Όπως θέλει το παίρνει ο καθένας, εφόσον θέλετε να παρεξηγηθείτε. Εφόσον θέλετε να παρεξηγηθείτε, δεν έχω καμία Για να μια και κουλάρισε λίγο η κατάσταση λίγο, θέλω να επισημάνω το παράδειγμα της Καρίστου από πλευράς της χωροταξίας και να το συγκεκριμενοποιήσω και εκεί πέρα. Εκεί πέρα είχαμε απόφαση της Ευρωπαϊκής, καταγγελία, την βρήκα τη λέξη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατήγγειλε λανθασμένη χωροθέτηση. Και παρόλα αυτά τα έργα συνεχίστηκαν. Παρόλα αυτά παρακάμφθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έτσι και συνεχίζονται μέσα σε Natura. Πάνε και σπιζαϊτοί, πάνε και όλα τα άλλα. Αυτό το έγκλημα θα το πληρώσουμε ως κράτος και ως πρόστιμο. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Επειδή γενικεύσαμε λοιπόν τη συζήτηση, ελλείψη χωροταξικού, σε τέτοια θα πάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε άλλο. Λοιπόν, το ότι έγινε μία χωροταξία ανάποδα, πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Λοιπόν, τώρα εσείς έχετε τα θέματα οικονομικά. Αυτό ακριβώς γίνεται.
Έχω ένα σπίτι στον Άγιο Σπυρίδωνα. Είχα βγάλει άδεια και επειδή είχε λήξει την αναθεώρησα και επειδή εν τω μεταξύ είχε βγει νομοθεσία για την προστασία των παρεκκλησίων και των εξοκλησίων, με βάλανε και έκοψα 13 κολόνες από νόμιμη άδεια. Αν πάω να χτίσω ένα σπίτι που θα εξέχει από την κορυφογραμμή, απαγορεύεται, δεν θα μου το επιτρέψει η πολεοδομία. Με ποια λογική, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω και ας βρεθεί ένας άνθρωπος να μου το εξηγήσει. Θέλετε να είναι το κράτος, θέλετε να είναι όποιος θέλει. Με ποια λογική θα μπουν αυτά τα κέρατα που έχουν ξεκινήσει και μπαίνουν πάνω στις κορυφογραμμές. Με ποια λογική. Και γιατί εγώ θα δεχτώ ότι και η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει για το συμφέρον μας και δεν το κάνει για το συμφέρον της και δεν ξέρω για ποιον αλλονόν το συμφέρον. Εγώ προσωπικά για την Άνδρο ούτε μία. Ούτε μία ανεμογεννήτρια. Ρεύμα θέλετε να έχετε. Ρεύμα μπορούμε να έχουμε από πολύ διαφορετικού τρόπου. Όπως έχουν όλα τα κράτη. Εγώ δεν θέλω απάντηση. Εγώ βάζω το δικό μου, βάζω τις δικές μου, βάζω τις δικές μου τις σκέψεις. Και θέλω απλά να προβληματιστούν. Σκεφτείτε τις παρεμβάσεις από τις άλλες πηγές ενέργειας. Ένας από τους στόχους είναι να μην υπάρχει λιγνίτης, να σταματήσει ο λιγνίτης. Αν κάνω λάθος θα το πάρω πίσω. Έχω πληροφορηθεί ότι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία εγγενιάστηκε το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη. Εμείς θα κλείσουμε το λιγνίτη που έχουμε 700 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη που βγαίνει και βενζίνη, αναλυτεύει το καταθέτω για περαιτέρω έρευνα και από εκεί και πέρα. Και μία τελευταία, μην κάνετε διάλογο λίγο να ακούγομαστε όλοι. Γιατί φτάσαμε να μιλάμε μόνο για ανεμογεννήτριες. Η ΑΠΕ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες. Και πώς θα συγκρίνω εγώ, γιατί ακούω στη Γερμανία έχουν βάλει 30.000. Τι σχέση έχει η Γερμανία με την Άνδρο, ή την Πάρο ή την Τίνο. Θα μας πείτε και πρόταση, παρακαλώ. Αυτά σαν προβληματισμό, αυτά και τίποτα άλλο. Μια πρόταση. Να μιλήσω. Όμως, απόψεις άλλων επιστημόνων, όπως του κυρίου Φόσκολου του Αντώνη, που είναι ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και είναι και ένας από τους ειδικούς συμβούλους για θέματα υδρογονανθράκων και στην κυβέρνηση του Καναδά, λέει ακριβώς τα αντίθετα. Λέει ότι η ΑΠΕ δεν είναι πράσινη ενέργεια. Και τα λέει και αναλυτικά. Λέει τα μέταλλα, όλα αυτά που χρειάζονται για να κατασκευαστούν οι ανεμογεννήτριες που βγαίνουν από τα διάφορα ορυχεία του κόσμου, μολύνουμε τις διάφορες περιοχές του κόσμου. Δεν είναι λοιπόν αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι προστατεύουμε τον πλανήτη. Αντίθετα, τον μολύνουμε. Και όταν μολύνονται διάφορα μέρη του κόσμου στον πλανήτη, θα μολυνθεί και στη συνέχεια το δικό μας μέρος και η Ελλάδα μας. Επίσης, στη Γερμανία, τώρα και στην Τσεχία και στην Πολωνία έχουν πάρει παράταση οι λιγνητικές μονάδες παραγωγής ενέργειας μέχρι το 2040. Έχει εγκαινιαστεί, όπως είπε η κυρία πριν, μονάδα η οποία θα λειτουργεί μέχρι το 2065, καινούργια μονάδα λιγνητική, και εμείς, ο ίδιος άνθρωπος λέει, έχει μία πολύ ανεξήγητη βιασύνη η κυβέρνηση να προχωρεί στις κατασκευές ανεμογεννητριών. Όταν η μονάδα η λιγνητική της Πτολεμαΐδος, που είναι 5.500 μεγαβάτ, καλύπτει το 72% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδος και ένα αντίστοιχο αιωλικό πάρκο των 5.500 μεγαβάτ καλύπτει μόνο το 5-6-4% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν συμφωνήσω με τα νούμερα, απλά. Εάν τώρα αυτά που λέει είναι αναλυτή, τα λέει ένας επιστήμονας. Εγώ αυτά τα είδα πριν κάποιες μέρες, έχουν ανεβεί στο διαδίκτυο. Επίσης, οι ανεμογεννήτριες, σε καμία κατασκευή ανεμογεννητριών δεν γίνεται περιβαλλοντική μελέτη. Και δεν γίνεται σκεμμένα περιβαλλοντική μελέτη, γιατί όλα αυτά τα απόβλητα και τα μέταλλα που θα χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή θα χρειαστούν να φαυτούν. Και όλα αυτά είναι καρκινογόνα και δημιουργούν και καρκίνους.
Γι' αυτό λοιπόν λέει αυτός ο άνθρωπος δεν γίνονται πουθενά περιβαλλοντολογικές μελέτες στις καταστροφές των αερομαγνητικών. Και άλλα πολλά τώρα που είναι ολόκληρη η ιστορία, καναλεί λεπτομερώς όλα τα μέταλλα που χρειάζονται, που είναι ραδιενεργά και διάφορα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάρα πολλές απόψεις σε ένα τόσο περίπλοκο θέμα, το ξέρετε κι εσείς. Το ότι η απολιγνητοποίηση είναι μία τάση την οποία προσυπογράφει το πολιτικό κίνημα, το ξέρετε και το παραδέχεται πολλοί κόσμοι. Το πώς γίνεται, πόσο κοστίζει και ποιος το πληρώνει. Λοιπόν, μια στιγμή. Επειδή όμως αυτό το θέμα πιστεύω ότι ξεφεύγει από τα πλαίσια της αποψικής σας, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Είπατε για τον κύριο τον συνάδελφό σας που κάνει τις άλλες τρεις στην Δίνο, εσείς στην Άνδρο. Θα σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Πού έχετε σε εξωτικά σπίτι? Πού θα θέλατε να τα έχετε? Εγώ προσωπικά έχω στο κύριο. Ο κύριος Σπέρτος είναι από την Τζιά, όπως το γνωρίζω. Ναι. Γιατί πάει στην Δίνο να το κάνει το πάρκο και στην Τζιά? Γιατί είχε καλύτερο αέρα, γιατί είχε υπόφερο, γιατί είχε... Εγώ πάντα θέλω να κάνει, παιδιά. Εγώ πάντα θέλω να πω τα εξής. Εδώ πέρα υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής στον κόσμο. Κύριε Μαβίτα, λέτε όποτε θέλετε. Εμείς τώρα που έχουμε έρθει να μιλήσουμε... Όχι, θα το τελειώσει αυτό και να πω μια κουβέντα. Θέλω να βάλουμε κάπου κάθε δικιά σας ερώτηση. Ο κύριος Μαβίτα είναι το λόγο και μιλάει. Θα το ολοκληρώσει. Τίποτα, μια κουβέντα. Οι αξίες της γης είναι τεράστιο ζήτημα για το νησί. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάρτε τον λόγο. Νιώθω περίεργα απόψε. Θα σας πω γιατί νιώθω περίεργα. Και δεν θέλω να παρεξηγηθώ και να εκλειφθεί περίεργα αυτό που θα πω. Έγινε μία παρέμβαση από τον κύριο πριν που έλεγε «Ζήτω στο λιγνίτι» και χειροκροτήσατε όλοι. Ναι. Ρωτάω. Αυτή είναι η άποψη της κοινωνίας της Άνδρου. Η κοινωνία της Άνδρου έρχεται και λέει, όχι στην αιωλική ενέργεια, ναι στο λιγνίτι. Δηλαδή, όχι συγγνώμη, επειδή χειροκροτήσατε όλοι. Δηλαδή, κάποια κορόιδα στην Τολεμαΐδα, στη Μεγαλόπολη. Όχι. Όχι, δεν είπα, δεν θέλω να σας προσβάλλω. Δεν θέλω να σας προσβάλλω, το είπα από την αρχή. Αλλά πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ περίεργα να είμαι σε μία συνάντηση. Δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό. Και έχω συμμετέχει σε πολλές τέτοιες συνάντησεις. Που να μιλάει κάποιος θέλουμε το λιγνίτι και να το χειροκροτάει το κοινό. Ακούστε. Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα σήμερα, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα λέει ότι πρέπει να φύγουμε από το λιγνίτι, το φυσικό αέριο και τα ορυκτά κάψιμα και να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάνετε λάθος. Θεωρώ. Αντίθετο να πάρουμε τον λόγο. Μιλήστε παρακαλώ όσο μπορεί και πιο συνεκτικά για να μιλήσει. Συνεκτικά μιλάτε. Άλλο προβληματισμό. Λοιπόν, εάν είμαστε εδώ πέρα αρνητές κλιματικής αλλαγής, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη συνεχόμενη κάψη των ορυκτών καυσίμων. Όλα καλώς βαίνουν. Πάμε να κάψουμε κι άλλο λιγνίτι και φυσικό αέριο. Τότε είναι μια άλλη βάση συζήτησης, έτσι. Εντάξει, μπορεί να κατάλαβα λάθος, αλλά εγώ κατάλαβα ζήτω στο λιγνίτι και χειροκρότημα από τον κόσμο. Ζητώ συγγνώμη αν καταλάβω. Ζητώ συγγνώμη με καλύτερη. Απομονώσατε όπως θέλατε. Να συνεχίσουμε λίγο το διάλογο. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Γιάννης Μπακέρης, είμαι δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής. Ήθελα να σας ρωτήσω, με αφορμή το τελευταίο που είπατε, εάν δεν είχατε τις επιδοτήσεις, θα τα κάνετε τα πάρκα? Δεν υπάρχει καμία επιδότηση. Καμία, ούτε πενταράκι. Καμία επιδότηση. Καμία επιδότηση. Καμία επιδότηση. Αυτό είναι διαχωρισμός. Το ΕΤΜΕΑΡ που πάει. Το ΕΤΜΕΑΡ είναι διαχωρισμός του που πληρώνεται. Α, υπάρχουν και άλλες χρεώσεις, οι οποίες πηγαίνουν στον δίκτυο, στον ένα, στον άλλο. Αυτή τη στιγμή το κόστος παραγωγής από τις ανεμογεννήτριες είναι χαμηλότερο από το οποιοδήποτε άλλο κόστος. Σήμερα η πιο ακριβή μορφή ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα είναι η λιγνητική. Γι' αυτό ακριβώς φεύγει ο λιγνίτης. Σήμερα που δεν είναι υποχρεωμένα να κλείσουν οι μονάδες του λιγνίτη, θα κλείσουν 23, έτσι. Οι μονάδες λιγνίτη που δουλεύουν από τη ΔΕΗ είναι σχεδόν μηδενικές. Γιατί είναι η πιο ακριβή παραγωγή ρεύματος. Το συνολικό κόστος. Το συνολικό κόστος. Βεβαίως και η χώρα, επειδή ρυπαίνει και εκπέμπει διοξείδιο. Μέσω της λιγνητικής παραγωγής.
έχει ένα τεράστιο κόστος και αυτό τα λέγαμε εδώ και χρόνια, ότι άμα δεν γυρίσουμε σε ανανεώσιμες πηγές η χώρα θα πληρώνει τρομερά κόστη. Αυτή η εποχή ήρθε. Λόγω του προστίμου. Μα το πρόστιμο είναι... Μα το πρόστιμο το πληρώνει τελικά ο Έλληνας καταναλωτής. Και τι να κάνουμε, να πάμε στη Γερμανία και να θέλουμε να αλλάξουμε τις διεθνείς συνθήκες. Θέλουμε να αλλάξουμε τις διεθνείς συνθήκες που λειτουργεί η χώρα και όχι μόνο η χώρα μας και όλες οι χώρες του κόσμου. Αυτό ξανά είναι μια άλλη συζήτηση. Τώρα, το ΕΤΜΕΑΡ έχει γίνει μια έρευνα ποσοτικοποιημένη. Μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία. Ποιο θα ήταν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στον Έλληνα καταναλωτή σήμερα που μιλάμε, εάν δεν λειτουργούσαν όλες οι ανεμογεννήτριες που λειτουργούν μέχρι σήμερα. Η μελέτη... Αυτά είναι επιστημονικά στοιχεία. Η μελέτη αυτή, να σας στείλουμε τα στοιχεία, αποδεικνύει ότι εάν δεν λειτουργούσαν τα αιωλικά πάρια που λειτουργούν σήμερα στη χώρα, όχι αυτό πρέπει να πάμε κιόλας, οι Έλληνες καταναλωτές θα πληρώναν πάνω συνολικά 54 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, η αιωλική ενέργεια όχι μόνο δεν επιδοτείται, επιδοτεί. Χωρίς την αιωλική ενέργεια θα πληρώνονται ακόμα πιο ακριβό ρεύμα. Αυτά είναι επιστημονικά στοιχεία. Όποτε θέλετε να σας τα δώσουμε. Και εμείς σας βέβαια να πω επιστημονικά στοιχεία, αλλά δεν τα σπάζεστε. Λοιπόν, η δική μου η άποψη στο θέμα αυτό είναι ότι με την υποχρέωση να βάλουμε τόσο ποσοστό αιωλικής ενέργειας, μετακυλήσαμε δημόσια ζημιά από την αστάθειά τους, βάζοντας φυσικό αέριο και δίκτυο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό έχει ανέβει πάρα πολύ το πλαφόν. Λέω, για οικολογικούς λόγους δεν θα έπρεπε, θα ρωτήσει κανείς, να πληρώνουμε ακριβότερο ρεύμα. Θα μου πείτε. Δεν είναι, όπως το λένε, ξαναλέω. Πόσο πληρώνουμε, για πόση μείωση, ποιος το πληρώνει και αυτή είναι, έχω υποστεί την αποβιομηχάνηση της χώρας, στο πετσί μου, με τον τρόπο που την κάνανε. Λοιπόν, το ότι θα κλείνει η κλωστοφαντοργία στην Ελλάδα ήταν νομοτελειακό. Το ότι θα κλείσει ο Λιγνίτης είναι νομοτελειακό. Επιτρέψτε μου να έχω τεκμηριωμένη άποψη, που νομίζω ξεφεύγει τώρα, δεν μπορώ να κάτσω να κάνω αντικρούω συνάντηση σε προσημείο, ότι ο τρόπος που γίνεται είναι εγκληματικός, όχι μόνο οικονομικά, όχι μόνο κοινωνικά, γιατί εσείς είστε εξαίρεση που είστε μια μικρή εταιρεία και γι' αυτό μας έρχεστε και πρώτοι, δεν είναι τυχαίο, από πίσω έρχονται οι μεγάλοι, λοιπόν, και είναι και εγκληματικό τοπικά, και φτάνουμε στο το διατάφτα, το τοπικό, είναι εγκληματικό τοπικά. Αυτή τη στιγμή καταφέραμε δηλαδή να κάνουμε ένα ενεργειακό μείγμα που θα είμαστε 100% εξαρτημένοι από την τεχνολογία της Γερμανίας και της Δανίας και από το φυσικό αέριο της Ρωσίας ή όποιος το πουλάει. Απαντήστε μου δύο ερωτήσεις. Θεωρείτε ότι μπορούμε να το επηρεάσουμε? Όχι, αυτό είναι ένα. Ναι. Υπάρχουν κανόνες του οποίου δεν μπορούμε να επηρεάσουμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ασχέτως αν είναι σωστή ή όχι. Εγώ δέχομαι και σέβομαι αυτή την άποψή τους. Γιατί θεωρώ ότι είναι αρκετά ψαγμένη. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν συνωμοτικά σχέδια από πίσω. Και όντως, όχι. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, τώρα ξέρετε πολύ καλά ότι ο κόσμος. Να γυρίσουμε να πάμε. Έχουμε καμία αντίρρηση για την κλιματική αλλαγή? Δεν νομίζω. Όλοι μας έχουμε θεωρούμε ότι υπάρχει. Δηλαδή. Δεύτερον, για την τεχνολογία έχουμε ακόμα και να μην μας κάνει. Η μόνη ελπίδα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη είναι η θερμοπυρηνική σύνδεξη. Άλλοι δεν διαφέρεται να υπάρξει στον ορίζοντα. Η μόνη ελπίδα είναι μακριά. Να απαντήσω. Είναι κοινωνική και είναι να παγιστρωθούμε από το φετί της μεγέθησης. Αλλά αυτό ξεφεύγει. Δεν μπορώ εγώ να κάνω φιλοσοφική συζήτηση μαζί σας τώρα. Ναι, αλλά πώς θα αντικαταστήσω. Τώρα έχουμε ένα πράγμα που επιβάλλεται από μια σειρά πολιτικών που κρατάνε τουλάχιστον 20 χρόνια και φτάνει η υλοποίησή τους να έχει την εικόνα αυτή που τη βλέπετε μπροστά σας και ένα κομμάτι της είστε εσείς. Και ζητάει η αδριωτική κοινωνία, επειδή ήταν απούσα, και κρίνω και τους κεντρικούς και τους περιφερειακούς γιατί ήταν απούσα, και το κάνανε για κλεισμένο των θυρών και οι άλλοι στην Αθήνα και η περιφερειακή εδώ πέρα. Όχι, είχαν άλλη άποψη τα. Τέλος πάντων, εδώ είμαι και έχω τη δική μου άποψη. Σας παρακαλώ, έχετε τη δική σας, έχω ζήσει άλλα πράγματα. Φανταστείτε να κινούσασταν κι εσείς το πεδίο που κινήθηκα εγώ. Δείτε το έτσι. Εγώ καταλαβαίνω που κινήσετε. Λοιπόν, άρα φτάνουμε, παρακαλώ, το διατάφτα. Λέτε, μας είπατε, δεν μπορούμε, δεν μας συμφέρει να σταματήσουμε. Όχι, δεν μας συμφέρει.
Δεν είπατε μας. Όχι, δεν μας καταστρέφει. Γιατί εμείς δεν μας υπέρει, λες. Άρα δείτε, μας καταστροφή η εταιρεία σας ή θα ξεκινήσει η καταστροφή εδώ πέρα. Αυτό έρχομαι, προσπαθώ να εξηγήσω ότι η εγκατάστασή μας δεν έρχεται σε κανένα θέμα σε εναντίωση εκτός από το πιστεύω σας της Κερκόπολας. Τίποτα άλλο. Όχι, δεν πιστεύω. Γιατί αν σας ρωτήσω, πρέπει να βάλετε κάποιες ανεμογέννητες στην Άνδρο, κύριε Μαβή, που θα τις βάζατε και 99% θα καταλήγατε εκεί που βρισκόμαστε. Στην Πουνοκορφία πάνω. Όχι, μα δεν είμαστε στην Πουνοκορφία. Έχετε πάει. Όχι, κύριε. Δεν έχετε πάει. Τότε τι μου συζητάτε. Πηγαίνετε σε παρακαλώ. Ελάτε αύριο να πάμε μαζί να δείτε που είναι. Άμα δεν έχετε πάει, πότε απαρτείτε. Μου λέτε για την Πουνοκορφή. Δεν έχει πάει, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε πολύ. Ψέματα λέω. Αν δεν είστε Πουνοκορφή, σοβαρά. Δεν είναι. Πριν το πάνω, δεν το διαψεύσατε όμως. Τι το πάνω, το διαψεύσατε. Μα τι μου λέτε επιχείρημα, είναι η τόπιο άνθρωπο. Είναι τόπιος κάτοικος εκεί πέρα. Εσείς είστε κάτοικος εκεί πέρα. Ποιος είναι ο κάτοικος. Πού είναι ο κάτοικος ο οποίος υποτίθεται στην Πουνοκορφή. Συγχωρέστε με, είναι στην Πουνοκορφή. Είμαι στην Πουνοκορφή. Και όχι, με ποια Πουνοκορφή τώρα, είμαι στην Κατηφόρα. Μα τώρα δεν είναι Πουνοκορφή αυτή. Τώρα αναλόγως τι κρίνει ο καθένας Πουνοκορφή. Συγχαρέστε. Αφού βρισκόμαστε στο κατέβασμα των πλαγιών. Ναι. Και θα τους ρωτήσετε όλους τους αντριώτες, όχι μόνο το μακροτάνταλο. Έτσι, ναι. Το ακούσατε, το μακροτάνταλο ανήκει στο Δήμο Άνδρου. Για, ο πρόεδρος θα μου πει σου. Ωραία. Είπατε ότι είχατε επαφές με τον Δήμο Άνδρου από πιο παλιά. Από πολύ παλιά. Εμείς στα επίσημα βιβλία του Δήμου ποτέ δεν βρήκαμε ότι έχει κλειστεί ραντεβού με την εκάστοτε διοίκηση που υπήρχε, δηλαδή πιθανόν τα ραντεβού ήταν κατά τόπους με τους ιδιοκτήτες γης από ό,τι καταλαβαίνω και όχι με την επίσημη αυτοδιοίκηση. Με την επισημότατη. Ορίστε. Με την επισημότατη διοίκηση. Εμείς πάντως καταγεγραμμένα δεν τα βρήκαμε αυτά. Δεν ξέρω τι καταλάβατε τότε. Εκτός την απόφαση. Εγώ να σας στείλω αντιλογραφία. Προτάσεις, είχαμε καταθέσει και πρόταση μαζί με το Δήμο Κορφίου. Μη μου λέτε τώρα, δεν έχει νόημα. Είναι... Τι εφόσον αφουγκράζεστε την τοπική κοινωνία όπως μας λέτε, ναι. Να σας πω ότι εκτός την 278 απόφαση του Δήμου που πάρθηκε 11/12/19 προηγήθηκε και 154 της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου 26/11, δηλαδή 26 Νοεμβρίου, η οποία να σας διαβάσω ακριβώς πως είναι. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου ζητά από την κυβέρνηση και κάθε εμπλεκόμενο φορέα να ανασταλούν οι οποιασδήποτε αδειοδοτήσεις και εργασίες για τα ελληνικά πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή μετά από διαβούλευση χωροθέτηση των αιωλικών πάρκων που επιχειρούνται να εγκατασταθούν στα νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχατε ένα. Καμπανάκι. Το Περιφερειακό Συμβούλιο απόφαση. Ζητάει, το λέει η πρόταση. Και σε όλου του εμπλεκόμενου άλλου. Οι εργασίε όταν λέμε να ανασταλούν και πού λέμε. Ζητάει. Νομοθετικά είναι. Νομοθετικά. Ναι, αλλά λέτε ότι αφουγκράζεσαι την τοπική κοινωνία. Όταν αφουγκράζεσαι. Ακούς και σταματά. Έλεω δηλαδή. Έλεω. Τότε χαίρετε που θα βρισκόμασταν. Όντω το μεσαίωνα δουλεύαμε έτσι. Τώρα τι μου λέτε τώρα. Όταν κάθε τοπική κοινωνία ζητάει πράγματα. Μα βλέπετε, εσείς θα λέτε πράττουμε μηνώνυμα. Αν άκουγα τη δικιά σας ζητία, βέβαια θα έπρεπε να κάτω σπίτι μου. Και θα έπρεπε να χώρα. Ήταν προτιμότερο για να μην βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Για τις εταιρείες. Το θέμα είναι για τις εταιρείες. Ο κάθε δήμαρχος λέει, ξέρετε πόσες αποφάσεις ή απαιτήσεις έχουν κριθεί από τα δικαστήρια παράνομες. Ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται στην Τίνο. Ξέρετε πόσες αποφάσεις έχουν βγει και από το Συμβούλιο της Επικρατείας ή από τα τοπικά δικαστήρια ενάντια στις αποφάσεις και στις απόψεις του Δήμου. Παράνομες τις έχει κρίνει το δικαστήριο.
Άρα τι θέλετε, δηλαδή, να σταματάμε κάθε φορά που κάποια δημοτική αρχή ή κάποια... Το περιβάλλον σε παραπονόμο, δηλαδή. Έχει μια αντίρρηση η οποία άρα, είναι... Άρα τι αφού κράτησε την τοπική κοινωνία. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας. Να δίνουμε το λόγο. Το Υπουργείο και το Υπουργείο δεν το δέχτηκε. Αυτή είναι η αλήθεια. Το Υπουργείο δεν το δέχτηκε. Άρα... Δεν αποδέχεστε την απόφαση και την εισήγηση της περιφέρειας. Ο κύριος. Παρατήρησή μου είναι για να καταλάβουν κάτι εμείς ότι ο αέρας είναι κάτι που δεν τον βλέπουμε. Στο σημείο, εγώ το φέρω πολύ πιο γενικά το πράγμα. Από ό,τι έχω διαβάσει, όλο αυτό το συμφώνι του τεράστιου φαινομένου μελτεμιού που ξεκινάει από πάνω από τη Ρωσία. Τέλος πάντων, δεν έχει σχέση. Όχι, έχει και παραέχει. Αν είναι Ρωσία. Αν είναι να κοβόμαστε για τις πράσινες ενέργειες, είναι τεράστιο αυτό το φαινόμενο παγκόσμιο. Ξεκινάει από πάνω από τη Ρωσία και καταλήγει μουσόνι κάτω στην Ινδία. Σε αυτό το συμφώνι, όταν εναστήσουμε στην Εύβοια, στην Άδρο, στην Τίνο, σε όλα τα νησιά, μέχρι την Κρήτη, έχετε καταλάβει μηχανική ότι γίνεται μια εκτροπή του ρεύματος. Δεν γίνεται. Όχι. Τι λέτε. Είναι αφώς, είναι μηδενικό. Είναι μηδενικό. Τι λέτε. Δεν μπορείς κάτι. Το ακίνητο, κύριε. Τίποτα. Τίποτα. Γιατί δεν έχετε καταλάβει ποια είναι η συνολική. Είναι σαν να λέμε ότι οι άνθρωποι που κολυμπάνε στη θάλασσα αλλάζουν το γηματισμό της θάλασσας. Αυτό μας λέει. Αυτό λέει. Ακριβώς. Έτσι. Πολύ καλό παράδειγμα. Ο κόσμος για τη θάλασσα θα πάψει να... Γιατί δεν το μελετάτε. Μα δεν χρειάζεται. Δεν ισχύει. Όχι. Γι' αυτό είμαστε μηχανικοί. Γι' αυτό σπουδάσαμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δεν νομίζω ότι έχετε δίκιο. Να θυμίσω ότι όπως όλη την Ελλάδα, έτσι και εδώ πριν από ένα χρόνο έγιναν εκλογές. Καλώς ή κακώς εξελέγησαν 21 άνθρωποι στο τοπικό στο νησί αυτό την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη Κυριακή εξελέγηκε δήμαρχος. Το Νοέμβριο του 19, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Μπακέλα, ήρθε μία απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο η οποία έλεγε αναστολή σε όλα τα νησιά τα οποία πρόκειται, στα οποία πρόκειται να γίνουν κάποιες εγκαταστάσεις προκειμένου να δούμε ένα νέο χωροταξικό. Λοιπόν, το Δεκέμβριο 11-12, το Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση του Δημάρχου και χωρίς ούτε μία ψήφο αρνητική προχώρησαν και πήραν επίσης μία απόφαση η οποία συμφώνησε με το Περιφερειακό και είπανε πάλι, αποφασίσαμε, ότι σε αυτό το νησί να ανασταλούν όλες οι εργασίες και οι άδειες προκειμένου να γίνει ένα εύλογο και δίκαιο χωροταξικό. Δεν έχουν δικαίωμα να μας τύχουν. Λοιπόν, παρακολουθώ αυτή τη στιγμή αυτή την κουβέντα. Είμαι και εγώ κάτοικος, αγωνιώ, όπως όλοι μας εδώ. Και υπάρχει μία πάρα πολύ λογική πρόταση. Αυτή η αναστολή, αυτή η πίστοση χρόνου, γιατί άραγε δεν μπορεί να δοθεί προκειμένου να υπάρξει μια χωροταξία η οποία να μην έχει συνέπειες καταστροφικές για αυτό το νησί. Για ποιο λόγο. Δηλαδή, και αυτό που είπατε πριν κύριε Φιλιππίδη, το ότι κάποτε είπαν κάτι, κάποια συμβούλια και κάποια κοινωνία, αυτή τη στιγμή η φωτογραφία των συστημάτων αυτού του νησιού είναι αυτή που βλέπουμε. Και εγώ, σαν δημοτική σύμβουλος, πρέπει αυτή να την προσπαθήσω να την διαφυλάξω. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι το ίδιο τι είπαμε κάποτε, γιατί ενδεχομένως δεν ήταν το ίδιο ύψος, δεν ήταν η ίδια διάμετρος, δεν ήταν η ίδια ποσότητα. Ναι, αλλά... Εγώ καταλαβαίνω ότι μου λέτε πολύ καλά, αλλά το είπα ξύπα δεν είναι σωστό όμως. Εγώ παθαίνω ζημιά από το είπα ξύπα κάποιων ανθρώπων τοπικής κοινωνίας. Δεν άκουσα ποτέ το δήμαρχο ούτε τον περιφερειάρχη να λέει ότι αντιτίθεμαι στις εξελίξει ή κατασκευασμένες περίπου εγκαταστάσεις. Δεν είπε τίποτα τέτοιο. Είπε ότι και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είπε θα επανεξετάσω και θα δω πώς θα προσχειριστώ σε σχέση με τις εναντιοδοτήσεις μεγάλες εγκαταστάσεις.
δεν είπε αυτά που έχουμε. Και αν θέλετε θα σας βάλω τώρα τι είπε ο Δήμαρχος προχθές, τι είπε στη συγκέντρωση που έγινε πριν από δύο μήνες, ένα και τα λοιπά. Μου λέτε για μια εκλεγμένη νόμιμα διοίκηση. Να σας πω τι λέει η διοίκηση, γιατί τα μεταφράζω όπως το λέτε εσείς. Τι απόφαση έχω, σε ποια απόφαση έχω συμμετάσχει σαν μέλος ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Και όσον αφορά και την πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού, μιλάει και για τα αδειοδοτημένα. Αυτή τη στιγμή για μας, απλά κρατήστε το, είναι η ζωή μας και η ζωή των επόμενων γενεών. Και θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Ένα ερώτημα. Ναι, σας ακούω. Για το χωροταξικό που τρέχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ναι. Πόσες αιτήσεις αιωλικών υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τη Μύκονο. Εκτός της μίας. Ναι, εγώ έχω βάλει δύο, έβαλα μία το 86 γιατί ξυλώθηκε. Στη συνέχεια μπήκανε δύο, μία για το Δήμο και μία ιδιωτική. Άλλες τέσσερις δηλαδή που μπήκανε πέρσι και λόγω του πάρα πολύ ακριβού κόστους των οικοπαίδων δεν υπάρχουν άλλες αιτήσεις. Και το περιορισμό του χωροταξικού. Όχι, όχι, το περιορισμό του χωροταξικού. Θα βρισκόντουσαν. Όχι, θα βρισκόντουσαν. Άρα εδώ είναι φτηνά τα οικόπεδα. Όχι, σε σχέση με τη Μύκονο είναι. Σε σχέση με τη Μύκονο με τα κατσόνια. Απλά ήθελα να θέσω. Τι να κάνουμε, το εγώ φταίω. Εντάξει, έχετε καμία αντίρρηση για την πραγματικότητα ότι στη Μύκονο είναι πιο ακριβά τα οικόπεδα από ό,τι εδώ. Και εδώ υπάρχει πολύ περισσότερο χώρο ανεκμετάλλευτο. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το νησί. Ξέρετε πόσο ακριβώ αυτό ο χώρο είναι και ο πλούτο του Δεν λέω όχι, αλλά τώρα μην. Ξέρετε πόσα χώρο είναι άνθρωπο. Θέλουμε συνέργεια πλούτου και παραγωγή. Τι να πω τώρα, λέτε είναι ο πλούτο. Επειδή είναι άδειο, πρέπει να το κρατήσουμε. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω. Είπατε μόνο σας, είπατε, με πάτε εκεί που θέλω να πάω, την αξία της γης. Την αξία της γης. Είπατε λοιπόν όλοι παραδεχόμαστε που ξέρουμε στοιχείωτα οικονομικά ότι ο λόγος που δεν πάνε στη Μύκονο και Σαντορίνη είναι γιατί έχει πανάκριβη γη. Και λέω τώρα εγώ, εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση στην οποία γίνεται ακόμη, προσέξτε, στις Κυκλάδες είμαστε, είναι ακόμη τιμή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσδοκούν ένα μικρό κομμάτι από την τάση της τουριστικοποίησης με τον καλό ή τον κακό τρόπο των Κυκλάδων. Αυτό όταν μπει ένα πράγμα 100 μέτρα, έτσι, χαλάει την προοπτική αυτή, όχι για τη βάση που πατάτε, ούτε για το κομμάτι που δεσμεύεται, για όλη την αλλά περιοχή. Για τεράστια περιοχή. Να ρωτήσω λοιπόν, κάτι, πώς θα λέγουν εκεί απάνω. Λοιπόν, να φτάσουμε λίγο. Αυτά καταγράφονται επιχειρήματα που έπρεπε να έχουν μπει, όχι μεταξύ μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι η αποκατάσταση, κύριε Παπή, αν μεθαύριο δεν θέλουμε τις ανεμογεννήτριες ή βρεθεί κάποια άλλη λύση, θα είναι 99% για να μην πω 100%. Δεν θα θυμόμαστε τα παιδιά μας που θα ζήσουν εδώ άλλα 100 χρόνια. Όχι, τα, θα κύριε, τα μέρη στα οποία συνολικά προτείνουν, πώς το λένε, έχουν αδειοδοθεί ανεμογεννήτριες, αυτό που λέτε απέχει πόρο από την πραγματικότητα. Έχουν τεράστιες κλίσεις, δεν λέω εκεί που είστε εσείς. Μια στιγμή, σας λέω τι γίνεται. Άρα εδώ το θέμα είναι συνολικό. Γίνεται μια σαλαμοποίηση και πρέπει να σεβαστείτε την πρώτη φέτα. Που έτυχε να είναι εσείς. Λοιπόν, να κάνω μια επισήμανση γιατί θα το ξεχάσω. Επειδή το θέμα είναι συνολικό, με συγχωρείτε τώρα, αυτό είναι μια ανακοίνωση που σας αφορά και ευχαρίστω να έρθετε κι εσείς. Ναι. Την Παρασκευή το πρωί θα γίνει εδώ στο Γαύριο μια συνέντευξη τύπου με προσκεκλημένους δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Για να θέσουμε το θέμα μιας τόσο εξόφθαλμα εσφαλμένης χωροθέτησης στα πλαίσια έλλειψης χωροθετικού σχεδιασμού στο κόρφο και να μην γίνουν τα τσκαρίστου. Σας το λέω για να μην περάσει η ευκαιρία που έχουμε τόσο κόσμο να το ακούσει για να έρθετε να το παρακολουθήσετε έτσι. Δηλαδή... Γεια σας, καλησπέρα. Τριδήμας Ανδρέας λέγομαι, πρόεδρος τοπικού διαμερίσματος Μακροταντάλου. Δυστυχώς σήμερα είχαμε την τύχη να γνωριστούμε από κοντά για το έργο που είναι στο παραπέντε να τελειώσει. Εγώ δεν είμαι εδώ πέρα, ακούω τόση ώρα τη συζήτηση και βλέπω ανθρώπους που λένε είναι καλές, άλλοι που στηρίζουν δεν είναι καλές.
και εγώ είμαι στη μέση. Εγώ, σαν πρόεδρος, ζω το πρόβλημα, γιατί όπως πάμε να κάνουμε ένα έργο να στήσετε τις ανεμογεννήτριες, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Ό,τι έργο και να κάνεις, δημιουργείς ένα πρόβλημα. Έχουμε ένα πρόβλημα και στην ανέργηση των ανεμογεννητριών. Και λέτε ότι θα έχουμε ανταποδοτικά, θα έχουμε σαν πρόεδρος εγώ κοινότητας, θα έχουμε ανταποδοτικά και θα μπορώ να κάνω έργα. Τα ανταποδοτικά, όταν πας να στήσεις μια ανεμογεννήτρια και η ζημιά που γίνεται είναι, λέω, ένα τυχαίο νούμερο, 150 χιλιάρικα, και το ανταποδοτικό είναι 1,5 χιλιάρικο, προφανώς δεν υπάρχει κάποιο ανταποδοτικό. Όταν η ζημιά που έχεις κάνει για να στήσεις την ανεμογεννήτρια είναι 150 χιλιάρικα ζημιά και μου δίνεις εσύ το 1,5 μετά πίσω, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο. Μιλήσαμε και μου είπατε τι προβλήματα έχουμε στην κοινότητά μου που γνωρίζω και σας ανέφερα κάποια από αυτά. Επειδή μου υποσχεθήκατε ότι θα μου τα λύσετε, αλλά επειδή όπως είπαμε εδώ στην Άνδρο έχουμε πολύ αέρα, μου δώσατε το λόγο ότι θα μου τα λύσετε και επειδή έχουμε πολύ αέρα πρέπει το λόγο να τον πάρει ο αέρας. Θα ήθελα μια δέσμευση γραπτή για αυτά που είπαμε και να ολοκληρώσουμε το πακέτο για να είμαι και εγώ καλυμμένος σε όλο τον κόσμο, γιατί εσείς θα φύγετε αύριο μεθαύριο από εδώ. Εγώ θα μείνω εδώ πέρα. Έχω να αντιμετωπίσω όλο τον κόσμο. Και θα με ρωτάνε, για μου λένε τι. Επειδή σου έδωσε το λόγο, ο λόγος... Γιατί μπορούμε να μάθουμε και εμείς. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζω στην κοινότητά μου. Για τον δρόμο. Για την κοινότητά σου, μιλάμε για όλη την Άνδρα. Εγώ σαν πρόεδρος. Εγώ μιλάω σαν πρόεδρος. Δεν ξέρω. Εγώ μιλάω σαν πρόεδρος που εκπροσωπώ την κοινότητα με κοντά τάλλου. Διαπραγματεύεσαι μόνος σου δηλαδή. Εγώ αντιμετωπίζω όμως τον δρόμο, φίλε μου, που δεν μπορώ επειδή μου τον έχει καταστρέψει η τέτοια. Εντάξει, δεν μου. Εσύ δεν σπάσω αμάξι σου που μένει, δεν ξέρω εγώ που μένει. Εγώ κάνω. Εγώ στην κοινότητά μου, εγώ είμαι πρόεδρος στην κοινότητά μου και αφουγκράζομαι την κοινωνία, βλέπω τα προβλήματα που ίσως να προκληθούν και ζητάω την επίλυση των κυρίων. Απλώς επειδή. Μου την είπανε προφορικά, εγώ για να είμαι καλυμμένος απέναντι στον κόσμο, θέλω κάτι γραπτό. Για το θέμα του πες μας λίγο τα προβλήματα, μισό λεπτό. Για του δρόμου, για την ίδρυψη που έχει δημιουργηθεί. Πες μας λίγο τα προβλήματα, γιατί ό,τι προβλήματα δημιουργείται αυτή τη στιγμή στο Μακροτάνταλο, θα δημιουργηθούν αύριο μεθαύριο και στις υπόλοιπες περιοχές. Ξέρει ο κόσμος. Και αυτά είναι και μικρά ελληνικά. Φαντάζομαι τα μεγαλύτερα, έτσι είναι ο κόσμος. Ναι, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω όταν γίνουν 60 τι γίνεται. Δεν είμαι περιβαλλοντολόγος ούτε μελετητής και δεν μπορώ να καταλάβω. Στις τρεις τι προβλήματα υπάρχουν, πες μας, ρε παιδί μου. Έχουμε το δρόμο που έχει καταστραφεί, κάποια το δίκτυο ίδρυψης που μας έχουν κόψει τα πισωλήνες. Λογικό είναι, όταν θα περάσει το φορτηγό που θα πάει απάνω 15. Αυτά, δηλαδή είναι τα σχεδίως που άμεσα, ναι. Πρόεδρε, να απαντήσω. Τι πακέτο θα σου δώσουμε, τι έχετε συνεννοηθεί που κάνετε όλα αυτή τη στιγμή. Να το δεχτείτε και θες την υπογραφή, αυτό πες μας. Τι συνεννόηση κάνετε. Αυτό ήταν, κύριε μου, αποζημίωση για τον κόσμο, για τους κτηνοτρόφους που δεν μπορούσαν να πάνε στο χωράφι. Και τους ευχαριστώ. Και πήρανε και λάστιχα. Εγώ είμαι αντικειμενικός. Ό,τι πρόβλημα. Είσαι πρόεδρος, τι συζητάς. Τι συζητάς, συζητάς τι, για το νησί σου ή για τον λογαριασμό σου. Για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητά μου και η κάτοικοί της. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Το πρόβλημά μου ήταν τότε που λέτε εσείς με τις μπαμπακόπιτες, το παίζετε ξύνιος, ήταν 10 ανθρώποι, 10 κτηνοτρόφοι που δεν μπορούσαν να πάνε στα χωράφια τους. Και με αποζημιώσανε, μας αποζημιώσανε με αυτό το πράγμα. Με τι άλλο το αποζημιώνανε, με χιλιάρικα. Πόσο κάνει να σου βάλει βαμπακόπιτα, να σου πω εγώ πόσο έχει, που δεν έχω πρόβατα. Για πες το. Πόσο έχει, πες με εσύ. Όχι, αφού το ξέρεις εσύ που δεν έχεις πρόβατα. Από τη Φίρκο κιόλας. Ναι, πες. Πες με εσύ πόσο έχει το τσουβάλι, εγώ ξέρω, πες μου. Από τη Φίρκο. Ναι. Με τιμολόγιο. Τώρα πλάκα μου κάνετε, κυρία. Αντρέα. Εντάξει, μας κόψανε το λάστιχο της ίδρυψης, να μην ζητήσουμε λάστιχο, γιατί
είμαστε, όλοι μαζί. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά. Το όνομά σου, πώς λέγεσαι κύριε. Καμήλος. Έτσι ακριβώς. Εδώ οι κύριοι να εξηγήσουν για τη ζημιά. Να εξηγήσουν τη ζημιά γιατί δεν σας πριν αποζημιώσαν. Ας αφήσουμε Παπακώπη. Μπορείστε κύριε... Μου αποζημιώσανε, με συγχωρείτε, αποζημιώσανε και τα λάστιχα που κόψανε τη σύνδρεση, τα έχουν φέρει. Είναι... τώρα παιδί μου, αυτό λέω, θέλω μια γραπτή για σένα, για να είμαι καλυμμένος απέναντί σου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Θέλω μια γραπτή. Αντρέα, έχεις τελειώσει. Αντρέα, έχεις τελειώσει. Απλώς θέλω μια γραφή για να είμαι καλυμμένος απέναντι σε κάτι τέτοιους κυρίους. Και θα είσαι. Γιατί λαμβάνετε. Αντρέα, δεν είμαστε απέναντι. Εγώ αντιμετωπίζω το πρόβλημα της κοινότητας που εκτελείται, γίνεται ένα έργο, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Αν είναι σωστό οι ανεμογεννήτρες να μπουν ή δεν μπουν, δεν είμαι περιβαλλοντολόγος, δεν είμαι μελετητής. Μάλιστα. Σε άκουσα, αλλά εγώ βλέπω ένα άλλο πρόβλημα. Αυτό δεν πρέπει να κάνει καλία τους ανθρώπους για την περιοχή τη δική σου. Εδώ μιλάμε γενικά. Συμβαίνουνε, όχι ζημίες, αναμενόμενες. Ή μπορεί να χτυπήσουμε ένα καλώδιο, μπορεί να βρούμε... Ναι, καταφύσαμε ήδη τα πάντα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γιατί δεν λάβατε από τις τεχνικές υπηρεσίες ένα χάρτη που είναι τα δίκτυα. Για παράδειγμα, ή την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα μόνος το πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, για αυτό που μπορεί να δει ο ίδιος και την ίδια στιγμή οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, για παράδειγμα, δεν είναι έξω να θέτουν τις προδιαγραφές, να επιβλέπουν το έργο, να τηρούν τις προδιαγραφές του έργου σε ό,τι διαστάσεις ή χαρακτηριστικά έχει αυτό. Ότι τον πρόεδρο, ναι, σήμερα το γνώρισα. Έχουμε μιλήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά σήμερα το γνώρισα. Γιατί δεν πάω να πει ότι εγώ, και αυτό εννοούσε, φαντάζομαι, ότι δεν βρίσκομαι εγώ στο έργο συνεχώς. Έχω διαφορετικές δουλειές και έχω ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν το έργο, το οποίο φαντάζομαι ότι ο πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι τους γνωρίζει, τους βλέπει όλο αυτό το καιρό και έχει άριστη συνεργασία. Σε αυτούς απευθύνεται όταν γίνει το οποιοδήποτε λάθος. Συμφωνώ και ξέρετε όλοι ότι όταν γίνεται ένα τεχνικό έργο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην γίνουν κάποια ατυχήματα. Γιατί είναι πολύ απλό, γιατί δεν υπάρχουν απόλυτες αποτυπώσεις, ούτε ξέρεις τα το προτέρων που έχουν μπει κοινοτική σωρήνες και τα λοιπά. Αυτά είναι αναμενόμενα και τα επισκευάζουμε όποτε συμβούν. Άρα δεν υπάρχει θέμα, επίσης, ότι βρισκόμαστε ακόμα και αν πάτε και κοντά στα έργα, δεν έχουν γίνει αποκαταστάσεις. Γιατί αυτές θα γίνουν αμέσως μετά την ανέγερση, οπότε θα γίνουν αποκαταστάσεις και στις πλατείες και στους δρόμους κτλ. Και θα ξαναοριοθετηθούν έτσι όπως ήταν πριν και θα αποκαταστάσουν. Δεν θα τα εγκαταλείψουμε έτσι. Θα μπορούσα να σας καλέσω σε όλα μου τα πάρκα, επειδή είναι ακριβώς μικρά, πόσο περιποιημένα είναι, πόσες τσεροληθείες ανακατασκευάζουμε και φτιάχνουμε και πρόσθετες για να είναι πολύ όμορφες και τα λοιπά. Ξαναφτιάχνουμε, έχω πολλή εμπειρία, έχω φτιάξει πολλές. Έχω φτιάξει πολλές, όχι μόνο για όλη τα πάρκα, αλλά και εντός πόλεων. Τσεροληθείες αντίστοιχες με αυτές που έχετε και εδώ, σε άλλα νησιά των κυκλάδων. Τώρα, ως προς το σημαντικότερο κομμάτι, το οποίο μιλήσαμε σήμερα, εξηγώ και πάλι και υπόσχομαι ότι ό,τι είπαμε ήδη μεταφέρθηκε στον κομματουργό μας. Δεν ξέρω αν μιλήσατε ήδη μαζί. Μίλησα. Του εξηγήσαμε την παράκρισή σας για κάποια έργα και του έχουμε δώσει την εντολή να κάνει οτιδήποτε σε οποιαδήποτε συνεννόηση μαζί σας. Αυτό το λέω και μπροστά σε όλους, ότι θα το υλοποιήσουμε. Αν θέλετε να σας το δώσω και γραπτός, να σας το δώσω και γραπτός. Καμία αντίρρηση. Και ειδικότερα όταν καταλήξετε ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία θέλετε με τον εργολάβο τον οποίο τον ξέρετε, είναι ένας άνθρωπος δικός σας, είναι της περιοχής σας και έχει και κάθε συμφέρον να το υλοποιήσει. Έτσι δεν είναι, γιατί και εκείνος θα το απολαύσει. Πέραν ότι δουλεύοντας
αφήνει τα χρήματά του στην περιοχή σας, γιατί έχω καταλάβει ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, τον οποίο και εγώ δεν ήξερα μέχρι σήμερα. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τον ήξερε ο Νίκος, τον ήξεραν οι τεχνικοί μου που έρχονται από την Αθήνα. Άρα, δεν ξέρω αν σε ικανοποιεί αυτό και σε εξασφαλίζει, γιατί όπως μου είπες και το μεσημέρι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, κάτι γραπτό. Έτσι, αυτό θέλω. Έτσι, ακριβώς για να ξέρουν οι κύριοι οι οποίοι μιλάνε, δεν ξέρω, ή αφήνουν αιχμές και υπόνοιες, να ξέρουν όλοι ποιο είναι το θέμα. Ρωτήσω τον κύριο Μαπή και τον κύριο Χαλά. Αυτή τη στιγμή πόσες είναι οι αδειοδοτημένες ανεμογεννήτρες, πόσα είναι τα, αυτές που έχουν πάρει άδεια. Σε ποιο στάδιο, υπάρχουν πολλά αδειοδοτικά επίπεδα. Με ΑΕΠΟ. Ναι. Εντάξει, είναι ένα προχωρημένο στάδιο, αλλά δεν σημαίνει ακόμα τι. Γιατί το λέω για να δείτε ότι πολλές από αυτές και οι περισσότερες, οι μεγάλες, δεν έχουν καν λύσει το θέμα των οικοπαίδων τους. Για βάλτε το και αυτό στο μυαλό σας. Δηλαδή θα μπορούσαν. Για να προχωρήσω στην ερώτησή μου εγώ. Πόσες είναι αυτή τη στιγμή οι αδειοδοτημένες, δηλαδή όταν ο Δήμαρχος μας λέει να προχωρήσουν οι αδειοδοτημένες, για πόσες μιλάμε. Αναστολή όλων. Αλλά σε περίπτωση που. Ωραία, βγάζω το Δήμαρχο. Εάν πούμε λοιπόν, εάν συζητήσουμε ότι μπαίνουν οι αδειοδοτημένες, αυτές οι αδειοδοτημένες. Πώς... Άδεια εγκατάστασης είναι η φάση που είναι η κύριοι. Δηλαδή. Όχι. Όχι, υπάρχει και στο Φραγκάκι κάτω που είναι πάνω στο Ψιέτο. Λοιπόν, μια στιγμή, όχι. Αλλά εγώ από τόσα χρόνια που ασχολούμαι νομικά και με τα θέματα των προσφυγών και όλα αυτά, το στάδιο το οποίο θεωρείται τελειωμένο και νομικά είναι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Δεν είναι. Η άδεια κατάστασης είναι μια τυπική διαδικασία μετά από αυτό. Ο ουσιαστικός έλεγχος των στοιχείων του έργου γίνεται στη φάση της ΑΕΠΟ, της έγκρισης προβληματικών όρων. Και σε αυτό λοιπόν, δίνοντας την ερμηνεία που εγώ έχω από την εμπειρία μου στα χρόνια, δηλαδή όταν έχω χάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό στην ΑΕΠΟ, αυτό στην ΑΕΠΟ, αυτό στην ΑΕΠΟ, έτσι είμαστε, είναι θέμα τυπικό του πότε θα βγάλει και άδεια εγκατάσταση. Άρα η απάντηση στον κύριο Αποστολίδη είναι ότι είναι, Ανδρέας τα έχει κάνει πιο πρόσφατα, είναι όχι σαν πάρκα, όχι σαν σταθμό, δεν τα λέω πάρκα ποτέ, δεν είναι πάρκα αυτά, να παίζουν παιδιά, είναι σταθμή παρόχης ενέργειας. Λοιπόν, σας είναι πάνω από 100 ανεμογεννήτρες. Είναι πάνω από 100, είναι 60 στο βορρά, είναι 63, πόσο βγήκαν, δεν θυμάμαι. 67 και 7 οι υφιστάμενες που δεν αποσύρονται. Για τα καινούργια ας μιλήσουμε. Είναι γύρω στα 100 κομμάτια, συγγνώμη, ήταν τα μεγαβάτ, πρέπει να σας υπάρχουν 150, τα πέρασες πρώτα. 100 κομμάτια είναι δηλαδή για μας τελειωμένα. Δεν νοείται χωροταξία μετά από αυτό. Απλά. Λοιπόν, απάντηση στο ερώτηση εγώ. Ναι, θα σας κλείσω αυτό που ήθελα να πω εγώ. Και μετά μπορείτε να πείτε εγώ. Ναι, ναι. Θα σας πω εγώ βασικά μου απάντηση και μετά μπορείτε να πείτε κι εσείς ό,τι θέλετε. Για μας λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε εδώ, όπως και εσείς μας είπατε ότι εάν δεν προχωρήσει το έργο σας τώρα έχετε τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, έτσι, αλίμονο. Καταλαβαίνετε και για μας το να κάνουμε πίσω για να προχωρήσουν οι αδειοδοτημένες δεν είναι λύση. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει όλοι να σταθούμε πίσω από αυτό το πράγμα γιατί αυτονόητο το γιατί. Να έχετε υπόψη σε αυτό που σας κάλεσε και την Παρασκευή ότι το άλλο είναι το άκρο νάωτον της κακής χωροταξίας που έχει πάει η κατάσταση και δυστυχώς ο Δήμαρχος τα βάζει στο ίδιο τσουβάλι. Πολύ σύντομα ήθελα να πω ότι... πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω άδεια εγκατάστασης. Είμαστε το δικό μας το πάρκο, το οποίο έχει, όπως έχω εξηγήσει, κατασκευαστεί στον βαθμό που έχει κατασκευαστεί, και το Φραγκάκι. Δεν υπάρχει άλλο που να έχει άδεια εγκατάστασης, για να τα κατηγοριοποιήσω. Το άλλο που λέει ο κ. Βαβής για ΕΠΟ, ναι, υπάρχουν για ΕΠΟ, αλλά από τις 100 ανεμογεννήτριες, οι 80 δεν έχουν ούτε ηλεκτρική σύνδεση, γιατί εμείς είμαστε οι μόνοι και το Φραγκάκι που έχουμε ηλεκτρική σύνδεση, όπως και εξασφαλίσει και η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει να βάλει άλλες 5 ανεμογεννήτριες στο Καλυβάρι. Θα αποκαταστήσει και κλείνει το δίκτυο. Δηλαδή τι,
το υφιστάμενο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Τώρα, όλες οι άλλες ανεμογεννήτριες, οι οποίες συζητάμε, είναι υπό την προϋπόθεση ότι θα βρουν τον τρόπο να πάνε να συνδεθούν με υποβρύχια καλώδια σε κάποιο ηλεκτρικό χώρο στην υπηρετική Ελλάδα, που δεν ξέρουμε αν υπάρχει, δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση. Και δεύτερον, και με τι κόστος αυτό δεν μας ενδιαφέρει, θα πάνε με διαγωνισμό, γιατί αυτή τη στιγμή όλα αυτά γίνονται με διαγωνισμό μειοδοτικό, δηλαδή όποιος δώσει την χαμηλότερη τιμή ενέργειας, και οι τιμές έχουν πέσει πάρα πολύ χαμηλά, κρατήστε το νούμερο, είναι 50 ευρώ τη μεγαβατόρα περίπου οι τιμές που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, και κοιτάξτε τους λογαριασμούς σας να δείτε πόσο είναι το κόστος παραγωγής το οποίο χρεώνεται, γιατί υπάρχει αναλυτικός λογαριασμός. Για να συγκρίνετε και να καταλάβετε πού είναι το κόστος των ανεμογεννητρίων και γιατί περιμένουμε πολύ σύντομα να είναι μια πηγή πολύ φτηνότερου ρεύματος και να μειωθεί. Κάτι που έχει παρεξηγηθεί και μιλάμε για υψηλές τιμές, ναι, μιλάμε για τις τιμές προϋποσαετίας, γιατί τότε τα κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνανε κίνητρα για να μπορέσει να αναπτυχθεί η τεχνολογία, για να έχουμε και να απολαμβάνουμε σήμερα πολύ φτηνό ρεύμα από τον αέρα. Τώρα, το επόμενο πρόβλημα είναι, όπως είπα ενδιαμέσως, τα οικόπεδα. Αυτά όλα τα μεγάλα έργα τα οποία συζητάμε, ακόμα συμπεριλαμβανομένους και της ΔΕΗ στο Καλυβάρι, δεν έχουν εξασφαλίσει τη γη. Γι' αυτό και όλα, όπως ξέρετε, το συγκεκριμένο, στο βαθμό που ξέρουμε, όχι, δεν το έχουν εξασφαλίσει. Θυμίζω τη συζήτηση. Και κοιτάξτε, να σας πω κάτι, συγγνώμη. Δεν είναι το θέμα, όχι, το τεχνικά εφικτό. Όχι, λέω πιθανολογώ. Αν έχει άδεια κάποιος να με δείρει, δεν με νοιάζει αν έχει φάει. Όχι. Όχι. Καταλαβαίνετε. Μα δεν θα μπορεί να σας δείρει. Αν αισθάνεστε, ασφαλείς ότι οι συμπατριώτες σας δεν θα δώσουν τα οικόπεδά τους, δεν θα γίνουν τα έργα. Άρα, μπορείτε να το πιθανολογήσετε. Λέω απλά ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και η πιθανολόγηση, δύο λεπτά, αφήστε να τελειώσω και μου λέτε, η πιθανολόγηση για το πόσα θα γίνουν, γιατί αυτό που παρουσιάζονται είναι τα πάντα, σε οποιοδήποτε στάδιο αδειοδοτικό υπάρχει. Να είμαστε ειλικρινείς. Η απαλωτρίωση που έγινε μέσω κορονοϊού. Τι είναι αυτό πάλι. Απαλωτρίωση που έγινε στην Ελλάδα. Δεν έγινε απαλωτρίωση. Ολοκληρώθηκε. Διόλευτα. Έχει ακόμα, ξέρετε πόσα στάδια και πόσες δικαστικές αποφάσεις. Διόλευτα. Αυτό καλώς ή κακώς της δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Μέχρι να ολοκληρωθεί απαλωτρίωση πρέπει να βγει οριστική, αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το οποίο σημαίνει απόφαση εφετειακή. Όχι, αλλά είναι λέω, αυτό δηλαδή όχι, κλίση πολιτικής που λείπει. Όχι, λέω ότι υπάρχουν πολλά στα... Πρέπει να ακολουθήσουμε μια νομοθεσία, κύριε Μαρή. Αυτή έχουμε. Με αυτή τσακωνόμαστε ανάμεταξύ μας οι Έλληνες για το αν θα βγει από τη δικιά μου χρήση, από τη δικιά σου. Έτσι έχουμε μάθει. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι θέλετε να κάνουμε. Με αυτή τη νομοθεσία, με κάποια νομοθεσία, κακή, με αυτή πρέπει να ζήσουμε. Τι να κάνουμε. Εσείς θέλετε να ανατρέψετε το σύστημα. Κάντε το. Εφόσον είσαστε τόσα χρόνια επί της ανατροπής, σας εύχομαι κάθε επιτυχία και εγώ θέλω να το ανατρέψω. Έχω δικαστικές αγωγές, οι οποίες τρέχουν 15 χρόνια και δεν μπορώ να τελειώσω. Προσωπικά διαφωνώ. Τι έτσι. Που έχω να κάνω. Να πω με αφορμή την κουβέντα που άκουσα από τον πρόεδρο του Μακροτεντάλου και τους ανθρώπους της εταιρείας, ότι αυτό όλο μου θύμισε λίγο μια οικογένεια που έχει μια κόρη που είναι όμορφη, που είναι λίγο έτσι μικρούλα, 14, 15, 16, έρχεται κάποιος έτσι κύριος στιβαρός, του φλερτάρει. Αυτή πέφτει στον ερωτά του, γιατί δεν ξέρει τι να μάθει. Ολοκληρώνει τη σχέση μαζί του, αλλά μετά ο κύριος την εκθέτει, οπότε της λέει θα την παντρευτεί. Και έτσι λύθηκε το πρόβλημα. Αυτό ήταν μια παρένθεση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω στο διατάφτα της υπόθεσης είναι ότι τελικά βλέπετε πως τα πράγματα δεν εξελίσσονται σήμερα όπως εξελισσόντουσαν 6 και 10 και 20 χρόνια πριν. Άρα θεωρητικά έχουμε ένα έργο το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και το επόμενο στάδιο είναι να έρθουν τα μηχανήματα. Τα οποία μηχανήματα θα έρθουν από το λιμάνι, που καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του θα δημιουργήσει διάφορα ζητήματα.
Δηλαδή. Ότι θα υπάρξει αντίσταση από τον κόσμο, στεναρή, αυτό. Όχι προβλήματα. Αυτό. Ότι δεν θα είναι εύκολο. Όπως θα ήταν ενδεχομένως 20 χρόνια πριν. Όχι, νόμιζα ότι υπάρχουν προβλήματα στην αποβίβαση. Όχι. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι πότε περίπου σκοπεύετε να ολοκληρώσετε το έργο, να φέρετε δηλαδή τα μηχανήματά σας, ένα. Και δεύτερον, με ποιο τρόπο αυτά τα φορτηγά θα περάσουν μέσα από το λιμάνι. Δηλαδή, αν γίνει μέσα στην τουριστική περίοδο, καταλαβαίνετε ότι θα είναι εγκληματικό για τους ανθρώπους που έχουν τις δουλειές τους. Αν γίνει εκ των υστέρων, ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν κάποια πρακτικά εμπόδια για να φτάσετε μέχρι εκεί. Οπότε θα ήθελα κάποιες πληροφορίες σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Για να μην γίνει αυτή η αποβίβαση, όπως κάνατε στα προηγούμενα δύο καράβια της ΔΕΗ, με ξέρεις το οποίο δεν θα το συζητήσω αυτό, γιατί ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τέλος πάντων, μέσα είσαι με τα καράβια που κάναμε την ΕΣΕ αυτό. Για να προϊόντα, πράγματα της ΔΕΗ. Προϊόντα της ΔΕΗ, κανένα καράβι αυτό. Ούτε ο καπετάν Σπύρος, ούτε κανένα άλλο και μπορείτε να ρωτήσω τα άλλους κατοίκους. Φέρνει τάση μας στο νησί και μαζί με τα κάψιμα επιχειρήσατε να φέρετε δύο φορές, τη μία φορά 4 ώρα το πρωί, να φέρετε τα μηχανήματα στην Εμείς. Το ξέρετε. Εντάξει. Να μας συγχωρείτε. Να σας πω τώρα πότε θα έρθουνε. Θέλετε να σας πω πότε θα έρθουνε. Τώρα αυτά που λέτε δεν είναι αληθή. Θα ακούσετε, είπατε ότι τα καράβια αυτά είναι της ΔΕΗ. Όλοι ξέρουμε όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι ότι ο καπετάν Σπύρος φέρνει καύσιμα στο νησί. Το καραβάκι που είναι η παντόφλα που ήρθε 4 ώρα το πρωί και βγήκανε 200 άτομα κάτω. Εγώ δεν ήμουν εκεί, οι κύριοι ήταν να σας απαντήσω. Θα μας πείτε, δεν είναι καραβάκι της ΔΕΗ που θέλετε να το περάσετε στον κόσμο. Απαντήστε, να έρθουμε. Κοιτάξτε, ανεξάρτητα με το τι ήταν, η ουσία δεν αλλάζει. Όχι, Η έκφραση του κόσμου ενάντια στην αύξηση. Τι φέρνανε, μπορείτε να μας πείτε. Μπορείτε να μας πείτε τι φέρνουν σταματήσαμε τώρα. Τι ανεμογεννήτριες, παπούτσια. Όχι. Τι ανεμογεννήτριες, σταματήσαμε. Μα αφού ξέρετε, ζητήσατε τα χαρτιά, γιατί δεν το λέτε. Ακούστε, αφήνουμε πράγματα που μας συμφέρουν την κατεύθυνση μας. Έτσι ακριβώς είναι. Καταγράφηκε η αντίδραση του κόσμου. Το 90% όσα λέγονται στα βίντεο κτλ. Να ρωτήσω κάτι. Δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. Δεν ήταν. Είναι λάθος αυτό που λέτε. Ό,τι επιθυμείτε. Γιατί δεν απαντάς. Δεν λέω τα δικά σας. Απαντάς. Λέω για εσάς. Ας το απαντήσουμε ευθέως. Εσείς δεν θέτε επιβεβαιωμένο. Αλλά όχι ρώτα να πετά Σπύρο σε ποια είναι η ιδιοκτησία είναι κύριε Γούλα. Και ούτε είναι εκεί. Δεν θα μου υποδείξετε εσείς κύριε Γούλα τι είναι σημαντικό να απαντήσετε. Ελέγξατε μπροστά σας. Ελέγχθηκαν τα χαρτιά μπροστά στο διάμεσο. Οι ανεμογεννήτριες και το μισό λεπτό. Οι ανεμογεννήτριες και ο εξοπλισμός για το σταθμό των συγκεκριμένων ανθρώπων ακόμα δεν έχει έρθει. Έχει έρθει δύο φορές ή έχει έρθει. Δεν ήταν αυτό. Μα σας το λέει ο άνθρωπος να την είχε άλλος εξοπλισμός. Για να αποκαταστήσουμε είναι άλλος εξοπλισμός. Ήταν άλλης εταιρείας που αφού ήθελε να προχωρήσουμε. Το όνομά σας είναι για να μπορώ να σας προσφέρω. Είμαι Μαρία λέγομαι και είμαι μόνιμη κάτοικος εδώ. Ωραία, εντάξει. Κυρία Μαρία, δεν θα πω κάτι. Όταν θα λέτε κάτι θα λέτε αλήθειες. Αυτό πήγα να πω. Ψέματα δεν σας έχω πει και δεν θα σας πω ποτέ. Δεν έχω κανένα λόγο καταρχάς, αλλά δεν είναι και του χαρακτήρα. Μην κάνουμε διάλογο όμως. Είμαστε στο τέλος της συζήτησης. Έχει εκκρεμεί μία απάντηση. Ας το κρατήσουμε σε ένα επίπεδο. Και μετά εδώ είναι οι άνθρωποι, άμα θέλετε να τους παρακαλώ. Προσπαθούμε να πάρουμε άδεια για να προσεγγίσουμε το λιμάνι εδώ και 4 εβδομάδες. Και δεν μας τη δίνουν λόγω των διαφόρων εορτών και τα λοιπά τα οποία είχατε μέχρι προχθές. Τώρα, πότε θα ακριβώς θα μας το δώσουν, δεν το ξέρω. Ποια είναι η αρχή που το δείχνει. Είναι η διπλή αρχή. Η βασική αρχή είναι η Σύρος, η οποία είναι η περιφέρεια. Γιατί είναι περιφερειακή χώρη, οι δρόμοι. Εντάξει, δεν υπάρχει σαφής. Εμείς ζητάμε την άδεια, όχι εμείς ο μεταφορέας, και όποτε αποφασίσουν οι αρχές, οι οποίες έρχονται σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή, με τις αστυνομικές αρχές, για να μπορούν να το καλύψουν το γεγονός και το λιμεναρχείο, γιατί γι' αυτό, και να μας ορίσουν και τις ώρες.
Οι ώρες που μας έχουν συζητήσει είναι 4 το πρωί με 8 πάλι. Για να... Παιδιά, με συγχωρείτε, λέτε ότι δεν θέλετε να ενοχλήσουν. Αυτό λέμε. 4 με 8 και εμείς φαντάζομαι ότι αν το προγραμματίσουμε θα γίνει κάτι μεταξύ 5 και 6.30. Γιατί θέλουμε για να ξεφορτώσουμε κάθε καράβι μία μισή ώρα το πολύ. Ώστε να μπορέσουμε, αφήστε να τελειώσω, να μπορέσουμε να βρισκόμαστε όλα τα αυτοκίνητα στον τόπο του έργου πριν καν ξημερώσει ή σηκωθεί κόσμος. Άρα θα εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει καμία παρενόχληση στον τουρισμό ή στον κόσμο. Αυτό είναι βέβαιο. Άλλο αυτό, είναι άλλο αυτό. Δεν με ρώτησε αυτό εκεί. Δεν με ρώτησε αυτό. Λέω, με ρώτησε πότε προγραμματίζεται. Λέω, εμείς ζητάμε να μας επιτρέψουν ένα διάστημα μεγάλο. Δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό. Όταν θα το μάθω, σας υπόσχομαι ότι θα το ανακοινώσω. Ναι. Θεωρούμε ότι δεν έχουμε, τα έχουμε επιλύσει. Δηλαδή εκείνη η μάντρα που ήταν γκρεμιστή του Δημοτικού Σχολείου, που δεν χωράει να περάσει το φορτηγό, αυτά είναι λυμένα όλα πρακτικά. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Okay. Δεν το ξέρουμε, αλλά λέω ότι αν υπάρξει τέτοιο πρόβλημα, αυτό θα είναι για ένα βράδυ. Okay. Τίποτα άλλο. Θα αποκατασταθεί πολύ γρήγορα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πούμε ότι εδώ πέρα θα βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την συζήτηση που έγινε. Νομίζω ότι ο καθένας άκουσε, όλοι ακούσαμε τέλος πάντων τις απόψεις, εκατέρωθεν, και πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Από εκεί και έπειτα, εμείς ως Επιτροπή Αγώνα Άνδρου συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Ο αγώνας αυτός είναι η υπεράσπιση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει να γίνει πρώτα ένας χωροταξικός σχεδιασμός, να δούμε πού μπορούν ενδεχομένως να μπουν ανεμογεννήτριες, να γίνει εκμετάλλευση με σωστό τρόπο, χωρίς καταστροφή του υλικού δυναμικού. Και αν οι ανεμογεννήτριες αυτές είναι των κυρίων, ας είναι των κυρίων κτλ. Αλλά πρέπει ό,τι είναι να γίνει κατόπιν χωροταξικής μελέτης και να ξέρουμε όταν θα μπαίνει η πρώτη ανεμογεννήτρια, ότι πόσες ακόμα θα μπουν και τέλος πάντων τι θα γίνει σε αυτό το νησί. Ως καλοί οικοδεσπότες, δίνουμε τον λόγο και στους φιλοξενούμενους να πούνε και αυτή τη δικιά τους την τελική εντύπωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και παρακαλούμε πάρα πολύ να έχετε το νου σας. Η Άνδρος χρειάζεται τον κόσμο να την προστατεύει και να την υπερασπίζεται. Ευχαριστώ. Θέλουμε και εμείς από τη μεριά μας να ευχαριστήσουμε όλους σας και τους διοργανωτές, γιατί εμείς ζητήσαμε να έρθουμε να σας ενημερώσουμε, και όλους σας που είχατε την υπομονή να καθίσετε μέχρι εδώ. Εννοείται ότι είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή να συνεχίζεται η ενημέρωση και η συζήτηση, σε οποιοδήποτε θέλετε από εσάς. Ο Νίκος Ογούλας είναι εδώ πέρα στο νησί, είναι μόνιμα στο νησί, είναι πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμος, έτσι, ακόμα και τα μέλη της Επιτροπής έχουν τα στοιχεία του. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι να ζητήσουμε κι εμείς από τη μεριά μας, αν κάπου σηκώθηκαν οι τόνοι μας, καταλαβαίνετε, έτσι. Καλοπροαίρετη είναι η ενημέρωση. Θεωρούμε ότι κάνουμε κάτι καλό για την κοινωνία. Θεωρούμε ότι θα αφήσει αυτό το πράγμα στον τόπο. Δόξα σε Θεό, δεν είσαι προστατευόμενη περιοχή, όπως είπε πριν ο Κάρολος. Και από εκεί και πέρα, ευελπιστούμε σε μια καλή συνεργασία μέσα στα επόμενα χρόνια, τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε από κοινού συνεργάτες. Ευχαριστούμε, καλή γείτονες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.